Πάω από το 1975 Ζάχο, ναι, στην Τούμπα. Συγχωρημένο τον πατέρα μου, του καπανιώτη εκεί, του λαχαναγορείτε όλοι. Mm-hmm. Με πέραν πιτσιρικά. Τέτοια ομάδα, τέτοια ποιότητα, τέτοια ρομποτοποίηση. Για την Τζέρσι, λες δηλαδή. Πρώτη φορά, δηλαδή δεν την είχατε την Τζέρσι. Ξεκινάει το μάτς, πάνε να κάνω λίγο χαβαλέ. Ναι. Κόλκας περιγραφή. Βλέπω φοράει κίτρινα. Σταύρο. Καλός πελάτης είναι. Έκανες κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Λέω Σταύρο. Κίτρινα φοράνε, λέω, πριν βγούνε, λέω. Ναι, θα φινιάσουν, λέω, οι άλλοι. Με κάνει μια κόλκας τρέγια. Μπάστα, μου λέει. Την έχω δει και στα πέντε μα την Τζέρσι. Άσε, λέει. Άσε την καζούρα, λέει, σήμερα. Κοίτα. Λέω, για να μου λέει, λέει ο κόλκας. Άσε την καζούρα σήμερα. Σφίξαμε. Ρώμα δουλειά. Δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι να μην ξέρεις. Από τη στιγμή που είδες ότι. Εγώ έλεγα ότι δεν θα βάλει τόσο πολλούς βασικούς, για να είμαι δίκαιος. Από τη στιγμή που έβαλε 7 βασικούς τουλάχιστον, ήταν 7, ήταν ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αν εξαιρέσει τον Αζάρ, ήταν όλοι. Παραπάνω ήταν. Ναι, από τη μέση και μπροστά, βγάλει τον Αζάρ, ήταν όλοι. Οπότε είπα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσα θα βάλει ο ΠΑΟΚ, αν θα βάλει γκολ, πόσα θα βάλει. Αλλά κάτω από 3 δεν θα έγραφε το κόντερ, έτσι είπα. Να σου πω την αλήθεια. Εφόσον είδα όλους μέσα, όλοι ήταν εκτός τον Αζάρ. Από τη μέση και μπροστά, έχουμε, πίσω είχε κάποιες. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα σχολιάσουμε το συγκεκριμένο μάτς. Ναι, εγώ είμαι λίγο, θα μας ακούς λίγο. Εντάξει, η φωνή δεν είμαι χαλάρα, σε καλή χαλάρα, κατάσταση, δεν ξέρω. Χαλάρα, έχω χαλάρα ένα προβληματάκι. Έχουμε κανονική αγωνιστική, έτσι, στη Super League. Ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Πριν ξεκινήσουμε αυτά, πριν πεις. Ναι, πριν πούμε τη θεματολογία της εκπομπής. Να πούμε φυσικά να ότι. Να ακούσει ο κόσμος κάτι αρκετά σημαντικό που σας ενδιαφέρει. Να πούμε ότι η εκπομπή φυσικά έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή, γι' αυτό σήμερα μας ακούτε στις 10 η ώρα. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα και Παρασκευή, γιατί πολλοί φίλοι ακόμη με ρωτάνε για τις ώρες και inbox, αλλά και στον δρόμο τα με βλέπουν. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως τις 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως τις 10. Φυσικά, όταν υπάρχουν παιχνίδια τώρα όπως χθες ο ΠΑΟΚ ή κάποια άλλα παιχνίδια μπάσκετ, θα η εκπομπή ή θα έχει ρεπό ή ανάλογα με το ποιος παίζει, όπως ήταν εδώ χθες ο Τάσος. Δεν πιστεύω να περιμένετε να παίζει ΠΑΟΚ, ξέρεις, και να ήμουν εγώ εδώ πέρα. Δεν ήταν και σωστό. Εννοείται αυτό. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα, Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Και να πούμε ότι ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής μας, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη μας δείχνει, είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, που για αύριο, για το μάτς ειδικά του Άρη, πρέπει να έχετε μέσον για να βρείτε, για να. Για να είστε εκεί, βρείτε θέση στο Escobar. Να τραπέζι να καθίσετε. Ναι, τώρα μιλούσα με τον τέτοιο. Λέει, πες μου πόσα άτομα θα είσαι. Πες μου ακριβώς. Γιατί δύο μαγαζιά να είχα το γέμι, τα γέμιζα. Το λέω, εντάξει ρε φίλε, περιμένω κάποιες απαντήσεις από κάποιους φίλους. Πες τον Μπουγάτσα και τον Μανώλη, ναι, να έχουν αύριο αρκετό κονιάκ και έχουν λίτσα. Αρκετό κονιάκ και λίτσα, λες. Για το μνημόσυνο. Για το μνημόσυνο, λες. Ναι, αλλά στο 4 στα 4 όταν τελειώσει 10 και 20, μην φωνάζουν εκεί, θα είχα μια 200 άτομα, μην φωνάζουν. Άτι πρωταθλητές, λέω εγώ. Από την τέταρτη αγωνιστική να το φωνάζουν, χαλάνε. Εντάξει, παιδί μου, ναι, σωστά. Ναι. Αυτό σωστό. Να το φωνάζουν, μπορούν, ναι, να φωνάζουν νάτι πρωταθλητές και στο τέλος παρέθεση Σεπτεμβρίου. Ναι. Παρέθεση Σεπτεμβρίου. Ναι, αυτά που κάνετε τα ξέρετε καλά εσείς. Τα ξέρουμε κάθε μέρα. Κάθε χρόνο μας λέτε πρωταθλητές Αυγούστου. Σωστό, σωστό. Και να πούμε φυσικά ότι το Escobar Espresso Coffee Bar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος, όπως φυσικά θα έχουμε εμείς αύριο που είμαστε Άριανοι. Θα έχουμε το Escobar ούτως ώστε να πάμε να δούμε εκεί το παιχνίδι της αγαπημένης μας ομάδας. Αλλά όλοι είπαμε, δεν έχει σχέση τι ομάδα είστε, όλα τα παιχνίδια είναι στις οθόνες του Escobar. Έτσι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πας Γιάννενα Άρης στις 8.30 το βράδυ. Αύριο, Σάββατο, έτσι μην μπερδευτείτε. Αλλά δύο μάτς όμως έχει. Και περιμένετε Κυριακή, εντάξει, επειδή το κολλάω σε αυτό που είπες, κατάλαβες. Κυριακή είναι το ΠΑΟΚ 8.30. Για να ενημερωθεί λίγο ο κόσμος. Αύριο, Σάββατο, 8.30, έτσι, να ξέρετε. Πας Γιάννενα Άρης. Πιο μπροστά έχουμε δύο παιχνίδια, στις 6 και 4 Αστέρας Τρίπολης, Απόλλωνος Σμύρνης. Νομίζω καλός άσος πρέπει να είναι αυτός. Νομίζω... Να κάνει την πρώτη νίκη ο Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τρεις ήττες έχει συνεχόμενες. Έπαιξε με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αν και είναι πραγματικά νωρίς, πιστεύω ότι ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Λαμία είναι δυνάμει ομάδες Β' Εθνικής ήδη. Οι δύο.
Έτσι λέω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Εσύ έχεις και εμπειρία από αυτά, σίγουρα ναι, κάτι τα ξέρεις παραπάνω. Σίγουρα. Ατρόμητος Αθηνών με τον Κοντό, με τη Λάρισα. Στις 7 με τον Κοντό, ρε φίλε. Ατρόμητος Λάρισα. Ναι, είναι το μόνο που δεν. Αθηνών Λάρισα. Τη Λάρισα επαναλαμβάνω, να μην το πω εγώ το site που έτσι βάζω κανένα δεκάρικο 15 ευρώ, όχι περισσότερα το μήνα και παίζω. Δεν την έχει. Δεν την έχει. Δεν την έχει. Δηλαδή, όποτε παίζει Λάρισα, δεν το έχει. Δεν ξέρω, έχει κάνει κάτι ο Κούγιας και είπε σε αυτές τις εταιρείες. Είναι εταιρεία, αγγλική εταιρεία. Φωτογράφησα βέβαια. Τώρα δεν υπάρχει σωστή. Ωραία. Ποτέ. Άρα, μια ανακεφαλαίωση. Αστέρας Τρίπολης, Απόλλωνος Μύρνης, 6 και 4 αύριο. Ναι. Ατρόμητος Αθηνών, Λάρισα του Κοντού στις 7. Και Πας Γιάννενα Άρης, 8.30. Στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, ίσως σημάδες, νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον μάτς. Ωραία. Και για να ξεκινήσουμε για αύριο, αυτό. Πού το δείχνει αυτό, στην ΕΡΤ? Όχι, είναι Νόβα. Είναι Νόβα. Είναι Νόβα. Εδώ το να ξεκινήσουμε έτσι πάμε στα αγωνιστικά. Ότι απαγορεύτηκε φυσικά η μετάβαση. Η ομαδική μετακίνηση και η μεμονωμένη. Και διαβάζω σήμερα στο Sport FM, δεν χρειάζεται να μην υπάρχει πρόβλημα με το site, ότι το απαγόρευσε η αστυνομία. Όπως και απαγόρευσε η αστυνομία για το Παοκάρης. Και το Παοκάρης. Ο Παοκ ήταν θετικός. Υπήρχε μια τέτοια, λέει, μια τέτοια. Κάθε χρόνο γίνεται αυτά. Περίμενε. Καταλάβει. Τώρα πριν έρθω το διάβασα. Υπήρχε σύσκεψη για τα μέτρα της τάξης. Στην Κρήτη προφανώς την άλλη εβδομάδα παίζει όφι ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει τώρα, νομίζω είναι την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Και εκεί οι ΑΕΞΥΔΕΣ θα παρευρεθούν, λέει, στο γεντί κουλέ, λέγεται. Όχι γλεντί, γεντί κουλέ. Και η αστυνομία δίνει το OK. Και λέω εγώ τώρα. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, λέω εγώ. Άλλη αστυνομία έχουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άλλη αστυνομία είναι στη Λάρισα. Ναι. Άλλη... ναι. Ναι, όχι. Είναι άλλες αστυνομικές διευθύνσεις. Καλά. Σε διαφορετικές πόλεις. Οι αστυνομικές διευθύνσεις είναι σίγουρα άλλες. Δεν μπορεί να είναι. Οι νόμοι τι λένε. Ναι. Καταλαβαίνετε, θα πει ότι άλλοι νόμοι ισχύουν στην αστυνομία των Ιωαννίνων και άλλοι στην αστυνομία των Ιωαννίνων. Και άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί, συγγνώμη, ρε Τάσο, δεν μπορεί να κουμαντάρει 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, θα σου πω εγώ όσους να. Δεν μπορεί να κουμαντάρει. Και μπορεί η αστυνομία του Ηρακλείου να κουμαντάρει τους ανάλογους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εδώ είναι που λέμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καλά. Και εδώ είναι που λέμε ισονομία και τέτοιο. Εδώ είπε και αυτό όχι... δεν θα κάνουμε ποτέ πρωτάθλημα. Εδώ Ζάχο είπε όχι. Ναι. Η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Που μιλάμε είναι από τις πιο ισχυρές αστυνομικές. Ναι. Άμα δεν μπορεί η αστυνομική διεύθυνση, δηλαδή ένα άριστο να κουμαντάρει 20.000 κόσμο. Πόσο, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. 5% δεν θα έπαιρνε. 5% αυτό. Ωραία, 30 να σου δεν πω εγώ. Το κύπελο είναι περισσότερο. Εντάξει, 30 χωράει τούμπα να σου πω εγώ. Δεν σου πω 28. 1500 εστίρια. Θα έπαιρνε 2.000 εστίρια σου. Ναι. Έτσι. 1500. Δεν μπορούν να διασφαλίσουν την σωματική ακαιρεότητα 1.500 φιλάθλων μέσα στην πόλη. Αντιθέτως όμως. Στα συλλαλητήρια εδώ που είχε πόσο όμως, κόσμο. Μισό εκατομμύριο κόσμο. Πώς θα αντιθέτως όμως, όταν έγινε αυτό το άσχημο περιστατικό με τον δήμαρχο τον Ιωάννη Μπουτάρη. Ναι. Βρέθηκαν οι υπεύθυνοι, βρέθηκαν οι υπέτοι. Δικάστηκαν, μπήκαν στην Μπουζού, μπουζουριάστηκαν όμορφα, ωραία και καλά. Θέλω να πω δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορούν να υπάρχουν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ή θα αστυνομεύουμε σωστά σε όλες τις περιπτώσεις και θα έχει ασφάλεια μέσα του ο Θεσσαλονικιός, ο Ηρακλειώτης, ο Αθηναίος, ο Πειραιώτης κτλ. Ή να δηλώνουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι και. Πρόσεξε. Εγώ δεν πιστεύω. Είμαι από του ανθρώπου, τουλάχιστον αυτοί που με ακούνε και από παλιά ξέρουν. Λίγο κάτι πιο ζωντανό δεν υπάρχει. Να κοιμηθώ με αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή είναι έτοιμο για να χορέψω μπλούζι με ένα. Με το... Ναι, όχι, μη μαζί μου να μην χορέψω. Ναι, γιατί είσαι και κρυωμένο. Είμαι και κρυωμένο. Λοιπόν. Τετάρτη θα σε κάνω. Λέω εντάξει, να κάνουμε. Θα τα πούμε και για αυτήν την Τετάρτη. Έχουμε χρόνο και για του ακροατέ. Λέω ότι. Γι' αυτό πραγματικά φαίνεται ότι είναι ένα αστείο πρωτάθλημα, ακόμη και αυτό της Α Εθνικής, όταν σου δημιουργεί. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν πιστεύω ότι ο κόσμος παίζει μπάλα. Δηλαδή, δεν λέω ότι αν θα πάει ο Αριανός στα Γιάννενα θα κερδίσει ο Άρης και αν δεν πάει θα χάσει. Δεν λέω αυτό. Αλλά η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι, λέει, τιμία, πρέπει και να φαίνεται. Δεν γίνεται να λες στους μεν, δεν θα πάτε εκεί, ούτε καν μεμονωμένα ρετά σου. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω, ρε φίλε, στα Γιάννενα. Μεμονωμένο, ούτε κασκόλ να πάρω, ρε παιδί μου, να μπω. Και σου λέει απαγορεύεται. Δηλαδή, άμα δουν τίποτα πινακίδες
Θεσσαλονικές μπορεί να σταματήσουν να μπει και στην πόλη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν μπορείς να πας και μεμονωμένα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και στους άλλους στην Κρήτη την άλλη εβδομάδα να λέει περάστε κύριε, είστε ευπρόσδεκτοι και να πάνε οι αεξίδες να δούνε το όφι ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γι' αυτό μια ζωή θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό δεν θα. Όλα, είναι, όλα παίζουν ρόλο. Όλα. Όταν δεν έχει ισονομία, δεν έχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όταν δεν έχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν ενδιαφέρεται καμιά τηλεόραση να πάρει και να δώσει λεφτά. Όταν δεν ενδιαφέρεται καμιά τηλεόραση να σου δώσει παραψίχουλα, θα παίζει ΠΑΟΚ Τσέλσι, συγγνώμη, και ο Άρης Τσέλσι να παίζει. ΠΑΟΚ Τσέλσι και θα σε κάνει η Τσέλσι, δεν θα περνά στο κέντρο. Καλά, εδώ μιλάμε, έτσι είναι. Εδώ μιλάμε για διότι, ένα... ναι, διότι, ναι, για να πει αυτό που θέλει, ναι. Διότι τη Premier League. Τη Premier League τα τηλεοπτικά, ξέρεις πόσο είναι, μη σου πω γιατί θα σου φύγει, είναι ο προϋπολογισμός σχεδόν της Ελλάδος που λέει ο λόγος. 5 δις λίρες ήτανε, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια. 5 δις, δις, Τάσο, λίρες, 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 λίρες. Πέφτει, πέφτει η ομάδα που πέφτει από την Premier League, άκου, αυτές που θα πέσουν και φέτος, θα πάρουνε μπόνους ή 100-130 εκατομμύρια ευρώ, γιατί θα χάσουν έσοδα και πρέπει αυτά τα έσοδα. Και εδώ μιλάμε εντάξει, τώρα. Άλλο επίπεδο τώρα. Ναι, άλλο επίπεδο σίγουρα. Και σίγουρα περισσότερο κόσμο και αναλογικά το λέω. Υπάρχει ισοτιμία και ισονομία. Ναι, γιατί υπάρχει ρε υπάρχει ισοτιμία γιατί και ισονομία. Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό κράτο. Γι' αυτό λέμε. Εγώ τι σου είπα. Εδώ τώρα μιλάμε, για, κράτος, μιλάω, μιλάμε για ένα αστείο κράτο εδώ μα που η αστυνομία έτσι. Είναι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Η αστυνομία. Ε. Το κράτο είναι ελεύθερο. Ορίστε. Απίστευτη πρόκληση από ΖΑΕΦ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία. Το κόψανε, λέει, το άκουσα. Δεν έτσι. Υπάρχει άλλη Μακεδονία εκτός από τη δική μας. Ο ΖΑΕΦ ναι, ναι. Έκανε τη Μακεδονία δική του, Αλέξη. Ναι, εντάξει. Αλέξη Τσίπρα. Και πάνω έτσι, καμένε. Ένας αστείος, εντάξει, το βόρειο τμήμα λέει της Ελλάδος είναι Ελλάδα. Άκου τώρα. Να μην χαρακτηρίσω τώρα. Ο Σκοπιανός θα πω μόνο. Ο Σκοπιανός. Γιατί και αυτό χαρακτηρισμός είναι. Λοιπόν. Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας είναι Ελλάδα. Το δυτικό τμήμα της Βουλγαρίας είναι Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία πέρα από τη δική μας, είπε ο Σκοπιανός Ζάεφ. Δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο, λέει η Μακεδονία. Γνωρίζοντας την προοπτική και το μέλλον αυτό, πρέπει να το κάνουμε για τις επόμενες γενιές για τα παιδιά μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένας σοβαρός λόγος να ενωθούμε, είπε ο Σκοπιανός Ζάεφ. Στα μούτρα του Αλέξη και του Πάνου Καμένου. Ναι. Και φυσικά σε όλο τον ελληνισμό. Υπήρξε και αντίδραση από τους γυφτοσκοπιανούς. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να μην το πω. Για το πανό που έβγαλαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ πέρσι το χθες, στο χθεσινό μάτς με την Τζέρσι, μετά το τεράστιο πανό της Μηχανιώνας που σκέπασε όλη τη θύρα 5 και 6, είχε ένα πανό από κάτω που έγραφε, όπως σε όλα τα μάτς τα ευρωπαϊκά, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Προς τιμήν όλων των φίλων που έχουν αναρτήσει αυτό το πανό σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτια του ΠΑΟΚ, στέλνοντας το μήνυμα που δεν μπορεί να στείλει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει ξεπουλήσει τη Μακεδονία μας. Και βγήκαν οι γυφτοπρόξενοι, αυτοί οι Σκοπιανοί, και θα διαμαρτυρηθούμε, λέει, στην UEFA, και θα πάμε στην UEFA και θα κάνουμε στην UEFA. Ράτε, τραβάτε τα βυζιά σας και πάτε όπου θέλετε. Λοιπόν. Άντε με τον κάθε λίγο εδώ πέρα, σας δώσανε να πούμε αέρα και σηκώσατε και μύτη. Κάτι μπουτάριδες και κάτι τσίπρες και κάτι καμένοι και κάτι ξεκαμένοι. Πουλάνε εδώ τη χώρα μας και κανείς δεν μιλάει. Λίγο ντροπή ρε, λίγο αντρισμός δεν υπάρχει πάνω σας. Ναι, θα το πάμε ρε Σιζάχο, δεν γίνεται. Δεν έχω πρόβλημα, το πάμε. Δεν γίνεται. Εγώ νιώθω πολύ λίγος. Νιώθω πολύ ηλίθιος, να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν. Νιώθω πολύ προδομένος, νιώθω εξοργισμένος. Δηλαδή μου είναι τρελαμένος, είμαι γυρίσει στο μάτι. Ξέρεις, αυτό που γίνεται. Άσε λίγο να πω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, ξέρεις ότι εγώ τόσο καλά στα πολιτικά δεν τα πάω. Αν δεν χρειάζεται, άνθρωποι, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Είναι εθνικό ζήτημα, Ζάκο. Είναι πολιτικό. Δεν είναι πολιτικό, είναι εθνικό ζήτημα, Ζάκο. Άσε να πω αυτό ναι, που θέλω. Ναι, μα να ξέρουμε τι λέμε όμως. Εντάξει, άσε να πω αυτό που θέλω. Αν τη σκέψη μου. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ τόσο χρόνια ακούω, δεν ξέρω πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, αν μου πει κάποιο. Και εσύ, άμα μπορεί να μου το πει, με φίλου που έχουν και περισσότερε γνώσει, δεν μπορούσαν να μου το απαντήσουν αυτό. Αν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα λένε ότι παραδείγματο χάρη το ότι η Μακεδονία πήγαινε και λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα, αυτό είναι γεγονό. Αν αυτοί οι άνθρωποι όμω. Ισχυρίζονται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος π.χ. ήταν Έλληνας, παραδείγματος χάρη αυτό, αυτό τώρα δηλαδή πρέπει εμείς να το απαντάμε αυτό το πράγμα. Ζάκο, δεν είναι αυταπόδεικτο αυτό το πράγμα. Δεν τους νοιάζει. Ναι, είναι δεν τεράστια νοιάζει. Τα συμφέροντα που έχουν να ονομαστούν Μακεδονία. Ο άλλος εδώ ο δικός μας δεν το καταλάβει. Ωραία. Ο άλλος αν δεν το κατάλαβε θα το καταλάβει σε εκλογές και πολύ σύντομα. Ναι, και ο άλλος θα του καταλάβει σε εκλογές, είδε τι είπε. Ναι. Εμείς λέει ο άλλος τώρα που. Ναι, ο Μίστερ Μπίν, ο Μπλε. Τι είπε. Εμείς λέει, αν ψηφιστεί στη Βουλή και περάσει, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ενώ στην έκθεση είπε θα τα κυρώσουμε. Δεν νομίζω να
Έλα, όλοι παίζουν σκάκι. Όλοι παίζουν σκάκι. Πολύ πριν έρθει αυτό το θέμα. Πλάτη του λαού. Όλοι υπόσχονται προεκλογικά. Λοιπόν. Και όλοι είναι ψεύτες. Μια ζωή τους έχουμε ζήσει. Αλλά, ωραία, τα πρόβατα είμαστε εμείς. Τα πρόβατα είμαστε εμείς. Γιατί η μόνη υπέτη, αυτή που είναι η ηθική αυτουργή, είμαστε εμείς που τους ανεβάζουμε επάνω και τους δίνουμε την κυβέρνηση. Εμείς τους ψηφίζουμε. Εμείς φταίμε. Ξέρεις γιατί φταίμε εμείς, Ζάχο? Γιατί ο καθένας σκέφτεται για την πάρτη του. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε ομαδικά. Καλά, ποτέ δεν σκεφτήκαμε είναι... συνολικά. Ποτέ δεν κοιτάξαμε δίπλα μας ότι πρέπει και ο δίπλα να είναι καλά για να είμαι και εγώ καλά. Ποτέ κανείς. Όλοι την πάρτη τους. Ιδίων του Έλληνα είναι. Μπράβο. Τα παιδιά τους, τα ανήψια τους, τον μπαμπά τους. Δεν είναι έτσι. Τρεις πιθαμές με κρέα από τον ποπό μας και από τέσσερα είναι. Γι' αυτό και πάθαμε ό,τι πάθαμε. Λοιπόν, ξεφύγαμε, πήγαμε λίγο, αλλά καλό είναι και αυτό που και που να λέμε και μία έτσι άποψη για διαφορετικά θέματα εκτός τα αθλητικά. Εγώ το συνηθίζω, Ζάχο, στις εκπομπές εδώ που έκανα. Όχι, τι, εγώ σου είπα, όχι. Όχι πολύ. Για 5, 7, 10, 15 λεπτά μια συζήτηση. Γιατί είναι ειδικά ζητήματα. Εγώ δεν θα σου πω τι θα πει εσύ. Προς Θεού, ναι. Και το αντίθετο βέβαια. Μα συμφωνώ και σου είπα και εγώ την άποψή μου. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε λίγο στα αθλητικά. Έχουμε αύριο, είπαμε, το μάτς 8.30 ώρα του Άρη μέσα στα Γιάννα και την ίδια ώρα την Κυριακή πάω ΚΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο νομίζω πιο σημαντικά. Δεν νομίζω έχει κανένα άλλο. Εντάξει, Πανιώνης Ολυμπιακός είναι τη Δευτέρα. Πανετολικός, ναι. Καλό ενδιαφέρον μάτς είναι αυτό. Ναι. Ολυμπιακός... Θεωρώ ότι ο Πανιώνης είναι πολύ πιο αποδυναμωμένος φέτος. Πάρα πολύ. Πολύ, ναι, πολύ. Δεν βλέπω να κάνει. Δύσκολα είναι. Και ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός είναι... δεν πατάει καλά. Ο Ολυμπιακός είναι πιο σοβαρός από πέρσι. Ναι. Πανετολικός Λαμία. Άστο αυτό. Παναθηναϊκός Λεβαδιά. Εδώ είναι αυτό, είναι ωραίο ματς. Εγώ έχει δύο το βλέπω αυτό το ματς. Γιατί είδα. Εκτός αν είδα. Γιατί το συζητούσα με ένα φίλο μου Παοξύ το πρωί. Σ' άρεσε η Λεβαδιά στη. Εκτός αν η Λεβαδιά, κοίτα. Εκτός αν η Λεβαδιά που λέμε από τα 30 ματς. Κάθε ομάδα σε 3-4 μάτς ξεπερνάει και τον εαυτό της, ρε παιδί μου, και κάνει το καλύτερο σου παιχνίδι. Εκτός αν ήταν αυτό το παιχνίδι στο Χαριλάου και εγώ τόσο ψεύτης. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Λεβαδιακό. Μπορώ να κάνω λάθος. Εγώ θα το παίξω χ2 να σου πω την αλήθεια. Έχεις δει τον Παναθηναϊκό? Τον είδα στο. Τον είδα και στα τρία μάτς. Ναι. Λοιπόν, είναι, ναι, τι είναι? Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δουλεμένη. Ακολουθεί, ωραία, την προπονητική τακτική που δίνει ο Δόνης Πουτσιρικάδες. Ωραία. Έχουν τον ενθουσιασμό του νεαρού της ηλικίας. Έχουν κάνει 3-3. Mm-hmm. Η ψυχολογία τους είναι στο ζενίθ. Ωραία, πρόσεξε όμως τώρα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Υπάρχει ο παράγοντας απειρία στις μεγάλες κατηγορίες, στα παιδιά αυτά. Με την πρώτη στραβή, που πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός, έχοντας δει το μάτς Άρης Λεβαδιακός στο Κλεάρης Βικελίδης, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ ο Λεβαδιακός. Έχει καλά μαυράκια, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ καλός. Πίσω και, αν τον, δεν τον εκτιμήσει σωστά, μπορεί να σου κάνει τη ζημία. Λοιπόν, τέλος, αν πάντων, θα γίνει ζημία. Στοιχηματικά. Ναι, αυτή εντάξει. My style rocks, βλέπεις. Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, στοιχηματικά το λέω. Εγώ χ2, αλλά και το goal είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και το πληρώνει, ναι, και αρκετά από ό,τι είδα. Χ2 πιο καλή επιλογή είναι στοιχηματικά από ποσοστό, πιστεύω. Ναι, καλά, σίγουρα. Όχι η ευκαιρία, χ και 2 να το παίξει. Χ2 ή άμα θες το, ναι, ρισκάρεις ένα από τα δύο. Ναι. Σημεία. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω θα σκοράρει ο Λεβαδιακός τώρα και goal είναι πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, τα δύο μάτς είπαμε αυτά, τα πιο σημαντικά είναι το Γιάννενα Άρης και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Νομίζω. Ναι, πιστεύω εκεί θα συγκεντρωθεί. Καλά, τέρμπι είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το Γιάννενα Άρης. Τέρμπι ανάμεσα στους πρωταθλητές. Δηλαδή, ναι, στις τρεις ομάδες που δίνουν e-book τώρα. Εγώ να, ναι, μην σε προσβάλλω. Καλό, μην με προσβάλλω. Να μην γκρεμίσω τα όνειρα του λαού σας. Όχι, ό,τι που, θέλω. Που πάτε για πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός μπορεί να. Και οποιοδήποτε είπαμε για τα όνειρα και εσύ το είπες. Σεβαστό, Ζάχο. Όχι, όχι. Εσύ το είπες ωραία και δεν έκανες πλάκα σε μια από τις πρώτες μας εκπομπές. Δεν μπορείς να πάψεις κανέναν να ονειρεύεται. Φυσικά. Έτσι, ναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν μπορείς να πάψεις. Πέρσι δηλαδή που είδα 8η αγωνιστική το Λεβαδιακό στην κορυφή της Super League, ναι, του καραγούσταρα. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά πρέπει ήταν στις πρώτες θέσεις. Αλλά πρώτη ήταν. Πρώτη ισχύει, να ξέρεις. Εντάξει, καλά, δεν, ναι, επιμένω για κάτι ποτέ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι ο Νικολά Μαρτίνες μπήκε στην αποστολή. Για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το θυμάμαι. Από... Του Ολυμπιακού να πούμε. Ήταν στον Ολυμπιακό, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Εντάξει, δεν μπορούσε να παίξει κι άλλο στον Ολυμπιακό, γιατί τότε είχε και ένα κέντρο Ολυμπιακό. Πραγματικά πολύ καλό. Εγώ πιστεύω σε αυτό τον παίκτη, τον Μαρτίνεθ. Είναι και γρήγορος, είναι αυτό που λέμε το ζυζάνιο, είναι τριπλαδόρος, διεισδυτικός, βλέπει γήπεδο, έχει και κάθετη. Τον πιστεύω εγώ αυτόν τον παίκτη. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο, φυσικά, ανάλογα και το μάτς πώς θα πάει. Ο Βαλεριάνος πάλι δεν θα ξαναπαίξει.
Λογικά θα έχει πάλι τον Μενέντεθ στη θέση του. Αν και αμυντικά δεν τον βλέπω πολύ σόι το συγκεκριμένο. Επιθετικά πρόσφερε βέβαια. Είδομε. Τώρα για τα Γιάννα εγώ δεν έχω καμία. Είδες εσύ Γιάννενα καθόλου? Πού να δεις, θα μου πεις? Δεν πρόβλημα να δω Γιάννενα. Πετράκη δεν έχει προπονητή. Ναι, ο Πετράκης είναι αξιόλογος προπονητής. Από ότι άμα τα Κλάους θα κάτσει στον πάγκο. Δεν μπορεί να παίξει, μια εβδομάδα. Θα παίξει το άλλο Παουξάκι. Ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης, ο οποίος έχει ποδοσφαιρική παιδεία γερμανική, εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Είναι πολύ επικίνδυνος παίκτης. Εγώ στεναχωρέθηκα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Η λογική λέει ότι είναι από πέρσι πιο πεσμένος, τα πιο πεσμένα τα Γιάννα από ναι, πέρσι. Ναι. Δεν έχω καθόλου, δεν έχω άποψη. Έχουν μια πολύ καλή έδρα τα Γιάννενα. Ναι. Δύσκολα περνάει αντίπαλος από εκεί πέρα. Ο Άρης από την άλλη έρχεται με φόρα από τα 3 στα 3. Είναι καλό ματς, πιστεύω. Θα είναι, θα είναι ενδιαφέρον ματς. Έτσι, αξίζει να κάτσει κάποιο να το δει. Ουδέτερος όπως εγώ που θα είμαι με τα Γιάννενα. Ναι, ουδέτερος. Ναι, σωστά. Ναι, πιστεύω ότι θα έρθει η πρώτη στραβή. Ναι. Και όπως ο Παναθηναϊκός θα θέλω να δω την διαχείριση που θα κάνει και ο Ερέρα αλλά και γενικά όλη η ομάδα του Άρη, δηλαδή, αν έρθει στραβή. Δηλαδή, εγώ το δίνω ένα χ. Εσύ πιστεύεις και έφυγε χ και το Άρη. Όχι, εύχομαι. Εγώ η δική μου γνώμη βλέπω. Πρώτο σημείο το Χ και μετά τον Άσο. Εντάξει, διπλό δεν βλέπω. Διπλό δεν βλέπεις καθόλου. Όχι, δεν βλέπω. Σκέψου λέμε τώρα να βγάλει διπλό ο Άρης και να φέρεις ένα χικάκι εσύ και ένα χικάκι Ολυμπιακός, τι θα γίνει την άλλη Δευτέρα εδώ. Ναι, και σκέψου τώρα να την άλλη τη Δευτέρα, να πάω στον Ολυμπιακό, ναι, να πάρω κανένα 0-3 και να μην χάσω άλλο παιχνίδι μετά. Καλά, άμα δεν χάσει άλλο παιχνίδι, τελείωσε. Και εσύ άμα γίνει αυτό, ρε φίλε. Εγώ για μια εβδομάδα σε είπα, δεν σου είπα και όλο το χρόνο. Εγώ το έκανα λίγο πιο. Γιατί άμα αρχίσουμε τις υποθέσεις και τα αν, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι και τόσο παράλογο να έρθει ένα ντέρμπι Χ και να κερδίσει ο Άρης εκεί πέρα. Ούτε είναι παράλογο είναι. Το λογικό είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ μετά όσα έχουν γίνει και, και να γκελάρει ο Άρης στα Γιάννενα. Ναι. Αυτό γιατί το λογικό. Είναι λογικό να γκελάρει ο Άρης. Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε, να γκελάρει ο Άρης μέσα στα Γιάννενα που έχει καλή έδρα. Ναι, είναι ένα τα Γιάννενα και ένα το Άμφιλτ. Είναι και το όλο τα Άμφιλτ. Ενώ ο Άρης είναι η Μπαρτσελόνα. Ενώ οι άλλοι είναι. Ίδια κατηγορία. Πες μου δύο ίδια δυναμική. Πες μου δύο παίκτες. Καλά, εντάξει. Γελάμε τώρα. Τι γελάτε, φίλε. Λοιπόν, μπορώ να σου πω τα Γιάννενα είναι σε καλύτερη. Εκτός ο Μισακίδη και του Φίλε, τα Γιάννενα παίζουν πόσα χρόνια αλφα δίνει. Ναι, εντάξει, ωραία. Είναι μεγαλύτερη ομάδα. Τι εντάξει. Είμα το ψέματα λέω. Μα το δέχομαι, είναι μεγαλύτερη ομάδα τα Γιάννενα. Πες μου τρεις παίκτες των Ιωαννίνων εκτός ο Μισακίδη. Εκτός ο Μισακίδη. Ναι. Ο Θανασιάδης. Πού να ξέρω εγώ, φίλε, τι Γιάννενα. Ο άλλος που είχατε, ο άλλος. Πες μου εσύ τρεις παίκτες του Πανετολικού. Τι σχέση, δεν παίζει ο Πάκου με τον Πανετολικό. Ούτε εγώ σου είπα ότι ο Πανετολικό είναι ο Μπαμπάκου. Εγώ δεν σου είπα ότι ξέρω την 11 των Ιωαννίνων ή την έχω αξιολογήσει γιατί δεν ξέρω. Πιστεύω και θεωρώ από τον προπονητή, από το Παοξάκια που υπάρχουν και τα παίξει ο Κλάους αλλαγή, έχω μάθει ότι μέσα σε αυτό το γήπεδο που ξέρω τον Πάκου ότι έχει φάει να πούμε πολλές κατραπακές παραδοσιακά. Δύσκολα. Έχει φάει και ένα κατραπακές. Ναι, τέσσερα δεν είχε φάει σε κύπελο. Α, στο κύπελο, πριν 10 χρόνια. Δύσκολα περνά από εκεί πέρα μέσα. Ωραία, αυτά είναι τα αγωνιστικά νέα και τα τέτοια. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Είμαι εδώ και στο All About Aris. Δεν βλέπω τίποτα. Εσύ αγωνιστικά έχεις κανένα πρόβλημα? Θα πάτε... Είπα Βαλεριάνος. Δεν θα είναι... Ο Αλβανός θα παίξει ο καινούριος. Γιατί να μην παίξει ο Αλβανός? Ο καινούριος. Α, ο Αλβανός. Όχι. Όχι, δεν νομίζω να είναι έτοιμος ακόμη. Νομίζω θα το βάλω. Εγώ σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ, για άμα θες να πάμε και εκεί και στο μάτς Τετάρτης, θεωρώ ότι. Σα... Το μάτς Τετάρτης σχολιάσουμε μετά το διάλειμμα. Ναι, όχι, εντάξει. Θεωρώ ότι θα βάλει εκεί τουλάχιστον 6-7 παίκτες ο Ερέρα, ο Πάκο Ερέρα, οι οποίοι είναι μεν λογίζονται και για βασική, αλλά ακόμη δεν έχουν ένα συνόστιμο. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, δε φίλε, να μην κατεβάσεις την κανονική δεκάδα? Άντε, εγώ παίζω κάθε τρεις μέρες. Εσύ παίξω, τι κάνεις, φίλε, και τι, και εγώ εσύ δεν πρέπει... θα παίξω τώρα. Εσύ πρέπει να κατεβάσεις την κανονική σου δεκάδα. Τι να κατεβάσω την κανονική, την κανονική σου δεκάδα. Συγγνώμη, αν όπως χάσω, λες κιόλας, μετά τρεις μέρες θα έχω μάτς με το με δύσκολο μάτς με την Τρίπολη. Ναι. Γιατί να κατεβάσω δηλαδή με τον ΠΑΟΚ ένα μάτς. Γοήτρου μόνο, εγώ δεν λέω ότι θέλω να χάσουμε, αλλά είναι καθαρά γοήτρου μάτς. Μην σε κάνει καμιά ζημιά ο αίτητος πάτων. Άμα μας κάνει, τι να κάνουμε, θα το ρισκάρουμε. Μα κάνει και εμένα, γιατί έχω βάλει και εγώ κατραπακές στο κύπελο. Κάτι Άγιος Νικόλαος, κάτι Άγιος Ελευθέριος και κάτι Άγιος Πάντες. Εγώ επειδή δεν θέλω μακάρι να την έτρωγες, αλλά δεν νομίζω, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα μάτς καθαρά γοήτρου, το είπα από την πρώτη τέτοιο. Άρα μάτς γοήτρου ήταν και το χθεσινό, το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Άμα πιστεύεις ότι άμα θέλεις να το πάμε εκεί. Ναι, να το παρουσιάσω και εγώ έτσι, πω, ρε παιδί μου. Αφού, αφού ο Πάουκ δεν έβαλε. Αν θεωρείς. Κάτσε, ρε φίλε. Ο Πάουκ δεν έβαλε χθες. Έκανε rotation με την Τζέλσι. Αν θεωρείς. Μα ακριβώς. Θα σου απαντήσω. Rotation έκανε ο Λουτσέσκο με την Τζέλσι. Αν θεωρείς ότι
δεν κυνηγάει ο ΠΑΟΚ το να περάσει από το UEFA. Πρόσεξε, έκανε rotation. Αν θεωρείς ότι θέλει να περάσει και η Chelsea θα κάνει 6 στα 6, δηλαδή θα τους κερδίσει όλους, τότε καλά έκανε. Αν έκανε rotation. Φυσικά και θέλει να περάσει, ναι, αλλά είναι υποχρεωμένος με τα συνεχόμενα ντέρμπι, ναι, που έρχονται με ΑΕΚ, Chelsea, ΑΕΚ, Άρη, ο ναι, Ολυμπιακοίδες. Πρόσεξε, ανεβάζω, σε βάζω ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Δεν είναι, εντάξει, ντέρμπι είναι επειδή είναι στην πόλη. Ναι. Ντέρμπι είναι. Ντέρμπι με νεοφώτης το δεν το λες. Πάλι νεοφώτης. Ομάδα θα νεοφώτης. Θα σε διορθώνω συνέχεια. Για μένα είσαι νεοφώτης. Εντάξει, καλά. Και για μένα είσαι. Ομάδα που έρχεται από άλλη κατηγορία. Και για μένα είσαι. Ονομάζεται νεοφώτιστη. Εντάξει. Νεοφώτιστη είναι νεοφώτης αυτός. Νεοφώτιστη, ζάβο μου, ναι, δεν είναι κακό. Νεοφώτιστο είναι αυτός που ανεβαίνει πρώτη φορά. Δεν πειράζει. Και αυτός που ξανανεβαίνει είναι. Και άμα είναι να κάνουμε ένα. Μα τα μαθαίνουμε τα ελληνικά. Δηλαδή εσύ άμα κατέβει από το λεωφορείο μια φορά δεν ξανανεβαίνει. Τι σχέση εκεί. Αν πα σε άλλη στάση δεν ξανανεβαίνει. Θα είμαι νεοφώτιστο όταν ξανανεύω στο λεωφορείο. Ζάβο δεν είναι κακό. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Όπως λες εσύ, πήρα το πρωτάθλημα ως νεοφώτιστος. Θα σε χαλάσει. Όχι, εσύ είπες να σκάσω τούμπα εγώ, ναι, μέσα πω, έξω και στο Χαριλάου και σπάω το πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έτσι το επιμένω. Αλλά δεν θα είναι. Δεν θα το παίρνω σαν νεοφώτιστο. Το παίρνω, ανέβηκα από τη Β' Εθνική και το πήρα κατευθείαν. Μπράβο. Εσύ λέγε λοιπόν αυτό που δες, εγώ θα σε λέω νεοφώτιστο. Εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Εσύ μπορεί να λες ότι είναι και έξω μέρα. Τι να κάνουμε. Νύχτα είναι όμως. Εντάξει. Εσύ μπορεί να λες ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και οι δύο λέμε αυτό που λέμε και ο κόσμος ακούει. Για έτσι. Τίποτα, διάλειμμα θα κάνουμε. Διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, θα πούμε λίγο για το ΠΑΟΚ Chelsea. Θα πούμε πάλι για κάτι προβλήματα που τι? Υπάρχουν. Ποια? Νέα προβλήματα. Ποια είναι νέα προβλήματα? Με τον πρόεδρο του Άρη. Να, μπράβο, στα για οικονομικά. Πες, για πες, γιατί εδώ έχω την απάντησή του γιατί κατευθείαν. Ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος βρώμικου ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ελέγχεται για? Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λέει το συγκεκριμένο site εγώ που βλέπεις. Έχω δύο απαντήσεις. Μία του Καρυπίδη εδώ και ναι, μία δικιά μου. Δύο απαντήσεις. Κράτα τι να κάνουμε το διάλειμμα. Έχω να το δώσω στο Instagram την έχω. Κράτα τι να κάνουμε το διάλειμμα. Βέβαια. Και να επανέλθουμε. Να φάω το μισό σάντουιτς που έχω. Να φάσω ό,τι θες ολόκληρο μπορείς να φας. Για να το δω. Μισό, το έφαγα το μισό. Αλφα Εθνική είναι αυτό το σάντουιτς. Σ' αρέσει, ε? Σου ανήκει, φέτος είσαι στην Αλφα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγκας στα μικρόφωνα. Ράδιο Μαρμίτα εδώ, στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Συντροφιά Παρέτσα θα πάμε σήμερα έως και τις 12. Δευτέρα, Παρασκευή 10-12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Επαναλαμβάνω, έτσι, γιατί μπαίνει περισσότερο κόσμο στην τροφιά μας και ρωτάει. Λοιπόν. Έχουμε γραμμή καταρχήν. Δώσαμε γραμμές, αρχίζουν ο κόσμος. Να πούμε λίγο αυτό που υποσχεθήκαμε στον κόσμο. Ναι, και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Σε υπόθεση μη απόδοση ΦΠΑ, φέρεται να εμπλέκεται ο κύριος Καρυπίδης, ο πρόεδρος του Άρη. Σε υπόθεση μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος του Άρη Θόδωρος Καρυπίδης, σύμφωνα με τα σωστά δημοσιεύματα. Ναι, ποια δημοσιεύματα, ποιανού λέει όμως, ποιος το λέει. Το λέει, κοίτα, η Μακεδονία το λέει. Όχι, όχι. Ναι. Μακεδονία να δημοσιεύει κάτι που. FMvoice.gr. Α, το FMvoice.gr. Ναι. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών βρίσκεται η τύχη του Θόδωρου Καρυπίδη μετά από σχετικό σήμα της αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Η συγκεκριμένη αρχή επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή υποκρύπτει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ζητάει στην ουσία να ελεγχθεί εάν πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αν πρέπει. Ζητεί να μάθει πού πήγαν τα χρήματα και γιατί δεν αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας Θόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου είναι ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ που έχει αφήσει απλήρωτους 1.400 εργαζόμενους εδώ και 1,5 χρόνο. Έχει δεχτεί πάνω από 150 μηνύσεις από τους εργαζόμενους για τη μη καταβολή δεδουλευμένων δόνων Χριστουγέννων και Πάσχα. Τα 143 αποκαταστήματα που διαθέτει βρίσκονται διάσπαντα σε όλη την Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι πάνω από 18 μήνες. Εδώ να δώσουμε λίγο βάση. Για πες. Η συνολική οφειλή υπερβαίνει πια τα 9 εκατομμύρια ευρώ προς εργαζόμενους και ο επιχειρηματίας επίσης από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οφείλει πάνω από 37 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Και κλείνοντας, και θα πεις ό,τι θες, η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης από το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Καρυπίδης επιδίωξε να τακτοποιήσει τα χρέη του μέσω ρυθμίσεων, χωρίς ωστόσο να καταβάλει τις αντίστοιχες δόσεις. Δηλαδή πήγε, έκανε ρύθμιση, αλλά δεν έδωσε τις δόσεις. Το δημόσιο καταφέρει ως τώρα να εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω κατάσχεσης ισχύρας τρίτων και μέσω κατασχέσεων ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πήρε ήδη 9 εκατομμύρια. Από τα 37 πήρε τα 9 με κατασχέσεις. Ξαναπώ αυτό που θέλω, θα είναι πολύ γρήγορη η απάντηση. Οι εργαζόμενοι πάντα πρέπει να πληρώνουν και πρέπει να πληρωθούν.
Δεύτερον. Εδώ δεν πληρώθηκαν. Δεύτερον. 1400. Να, όπως ισχύουν εδώ πέρα, όπως λέει, κάνει και πολύ σωστά κάνει, λέω εγώ, το κράτος, γιατί το κράτος κάνει, για ένα λεπτό λίγο, Βασίλη, έλεγχο για διαφθορά και μαύρο χρήμα, πιστεύω να κάνει σε όλους τους επιχειρηματίες. Βεβαίως κάνει. Γιατί υπάρχει, δεν είμαι σίγουρος, βεβαίως γιατί κάνει. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις με κάτι πλοία στην Κρήτη, τα οποία εκεί πέρα έχουν σαπίσει, είναι 2 χρόνια. Αφισβητεί τη δικαιοσύνη. Όχι, καθόλου, μα αυτό λέω. Μα αυτό τότε λέω. Δεν αφισβητεί. Άρα τότε κοιμήσου ήσυχος. Δεν είδα να γίνεται τίποτα. Αν δεν αφισβητεί τη δικαιοσύνη, καθόλου δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Καθόλου δεν την αφισβητώ, λέω, σε όλο για κάποια πλοία. Δεν έχω ακούσει να γίνεται τίποτα. Υπονοεί κάτι σε ποια πλοία. Γίνεται συγκεκριμένο. Εγώ συγκεκριμένα μίλησα. Εγώ θα συγκεκριμένα και ναι. Πάω στον κάτω. Για ποιον τρίτον, κύριο μιλάς. Τρίτον, άχρωστα. Για ποιον κύριο λες. Δεν ξέρω, μα δεν ξέρω ποιον ναι, είναι. Άμα δεν ξέρω πώς λες. Μα βρέθηκαν. Μα να καταλάβει ο κόσμος, δε φίλε. Μα βρέθηκαν κάποια πλοία στην για τον Ούρο, αν λες για τον κύριο Μαρινάκη. Όχι, φίλε μου, άλλα πλοία. Τι άλλα πλοία, τι είχαν μέσα τα πλοία. Δεν ξέρω. Ποιος επιχειρηματίας ήταν. Σιγάρα είχαν, δεν ξέρω τι είχαν. Ναι, ποιος επιχειρηματίας, ποιανού ήταν. Μα δεν ξέρει ούτε η ίδια η τέτοια. Α, εντάξει. Μα δεν ξέρει. Άρα λες κάτι στον κόσμο που δεν ξέρει. Όχι, διερευνεί, λέει. Εγώ είπα πάντως κάτι στον κόσμο που ξέρω. Με όνομα, με ποσά κτλ. Λέω ότι 2 χρόνια διερευνεί. Δεν λέω ότι δεν διερευνεί. 2 χρόνια διερευνεί και δεν μπορεί να βρει ποιανού είναι. Λέω. Τρίτον, αν χρωστάει ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης 37 εκατομμύρια ή 47 ή 57 και δεν έχει να τα δώσει, το κράτος να το βάλει φυλακή. Λέω τίποτα παράλογο. Σωστά. Να το πιάσει και να το βάλει φυλακή. Πολύ ωραία. Άρα γραμμές. Εφόσον χρωστάει, γιατί δεν το βάζει. Τι να διαβάσει και την απάντηση. Ναι. Διάβασε σε ολόκληρο κατεβατό. Έχω εδώ του κυρίου Καρυπίδη την απάντηση. Ναι. Λέει. Στο Instagram είναι προφανώς. Ναι. Ξέρουμε ποιοι είναι πίσω από το SDNA και ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Από Μακεδονία το διάβασα. Ναι, εγώ λέω ότι λέει ο πρόεδρος. Ναι, εντάξει. Σωστά. Σωστά. Ζητάω συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Λέει πριν. Είναι πριν ώρα, λέει. Όχι, όταν κάνω αυτό, ζητάω συγγνώμη. Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμη. Σου λέω είναι το Instagram του μπροστά. Παρακαλώ. Λέει, ξέρουμε ποιοι είναι πίσω από το SDNA και ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Χωρίς να ελέγξετε την εγκυρότητα των ειδήσεων, τι αναπαράγεται. Προφανώς σε όλους το εννοεί αυτό. Προσπαθείτε να καλύψετε άλλα θέματα ρίχνοντας λάσπη. Μια ζωή θα είστε τσάτσι. Παρακολουθήστε τη συνέχεια με κάποιες τελείες. Τι είναι το μ? Δύο εννοεί. Εδία. Ο Άρης Αλιταράδες θα συνεχίσει να σας χαλάει τα Σαββατοκύριακα και κάποιες Δευτέρες. Αυτή είναι απάντηση. Αυτό είναι απάντηση λαγαναγορίτη. Όχι, δεν ξέρω. Βρίζει και λέει μ που εννοεί γεννητικά όργανα γυναίκας. Όχι, και χαρακτηρίζει, όχι. Αυτό λέει. Εγώ άλλο κατάλαβα. Τι γνωστή. Το μαλάκες κατάλαβες. Ναι, το και αυτό βρισιά είναι. Ωραία. Okay. Και γράφει από κάτω Αλιταράδες. Αυτό είναι δημόσια. Ναι, αυτό είναι ανάρτηση λαχαναγορίτη. Όποιος προσβάλλεται να τον κάνει μήνυση. Είναι πολύ απλό. Όχι, άλλο λέω. Αν έλεγε εμένα έτσι. Απλά διαβάζοντάς της, λέω ότι αυτή την ανακοίνωση την κάνει λαχαναγορίτη. Πιστεύω να σε κάλυψε η απάντησή μου. Άμα το χρωστάει το κράτος, μάλιστα έχουμε στην κυβέρνηση είναι. Ένα κόμμα το οποίο Ζάχο, δεν τάχει. Ό,τι και να πούμε εμείς. Ναι. Έτσι, ό,τι και να πει ο ένας ο άλλος, θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Σίγουρα. Αλλά λέω στην κυβέρνηση. Εμείς απλά διαβάζουμε αυτό που είδαμε. Είμαι... Όχι στο SDNA, το είδα και στο Μακεδονία, ωραία. Το είδα και σε 10 site. Μακεδονία το αναπαράγει από άλλου. Και καλά κάνει. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι όταν υπάρχει ένας που χρωστάει στο κράτος, τι πιο απλό το κράτος να το τσιμπήσει. Και τόσα πολλά, μάλιστα, όπως λέει. Το ίδιο και θα πω. Και το ίδιο θα πω αν έχει οικονομικές ατασταλίες και ο Ιβάν Σαββίδης. Μα το ίδιο. Μα πρόεδρος το Άρη, ίδιο θα πω αν έχει και ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος και ο Μελισσανίδης και όλοι. Τόσο καιρό υπάρχει αυτό το θέμα και είναι η κυβέρνηση, ένα κόμμα το οποίο δεν τα έχει καλά με τον Καρυπίδη. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κάτι λέει αυτό. Εφόσον δεν τα έχει καλά με τον Σαββίδη. Όχι. Γιατί λέω, το με τον Καρυπίδη σίγουρα δεν τα έχει. Χρωστάει στο κράτος 40 εκατομμύρια. Φυσικά γιατί δεν τον τσιμπάει να τον βάλει φυλακή. Φυσικά, γιατί ο Καρυπίδης έχει κολλητό το Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης είναι με το Mr. Bean, τον μπλε. Ακόμη χειρότερα. Πώς για. Και ο Μαρινάκης τα έχει. Πάμε στις γραμμές. 23-10, 287 και 3 οχτάρια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Να τους τσιμπήσει και τους δύο να τους βάλει φυλακή, λέω. Οι ντροπαλούλιδες, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Ωραία. Καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα. Και sorry που το αργήσαμε, λίγο φλιαρίσαμε. Εντάξει, δεν πούμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Λοιπόν, και στους δύο. Να σε καλά. Λοιπόν, Αριανάκη μου, είμαι σας. Τι να μας είσαι, γιατί ο πρόεδρος είναι και του Σαλονιού και του Αλουνιού. Αυτό είναι μια καλή ατάκα, όντως. Και από τα δύο ξέρει. Λοιπόν, όσο για σένα Τάσο, άλλο κακό να μην συμβεί. Από ποιο κακό? Έχεις ένα κακό εχθές. Τι κακό έχεις, για πλάκα κάνεις. Έπαιξα με την μεικτή κόσμου. Και με τη μισή Μπαρτσελώνα. Είναι, επειδή δεν γνωρίζεις προφανώς, και εγώ δεν γνώριζα ποια είναι η Τσέλσι, χθες το κατάλαβα, να σε πληροφορήσω ότι είναι η έκτη δύναμη
σε budget παγκοσμίως. Μετά από Bayern, Juventus, Barcelona, Real Madrid, της Manchester City, είναι η Chelsea, του Αμπράμοβιτς, άμα δεν ξέρεις. Είναι η μόνη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, που έφαγε φέτος, που έφαγε μόνο ένα γκολ από την Chelsea. Είναι η μόνη ομάδα μαζί με την Bournemouth, ο ΠΑΟΚ, που βγήκε μόνο άντερ. Ναι, από τη Manchester United σίγουρα με την Bournemouth. Είσαι χαρούμενος που ακούμπησε μόνο και δεν ήταν... Είμαι χαρούμενος, φίλε μου, που είδα μια ομάδα παγκόσμιας κλάσεως να παίζει μέσα στο ναό της Τούμπας. Είδα μια ομάδα που τη θαύμασε και τη θαυμάζει όλη η Ευρώπη και όλη η φίλοι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα μόνο μια τιμητική ήττα και διεκδικούσα την ισοπαλία έως και το 95. Λοιπόν, ήττα, είτε 1-0, είτε 5-0. Όχι, λάθος κάνεις, φίλε. Εσύ δεν μπορείς να μου μιλάς που πριν 2 χρόνια έπεσες με το Βυζάντιο Κοινοχώματος, το Αγιονέρι και το Φιλότα. Εγώ έπαιξα με τη μεγάλη Τσέλσι, φίλε. Ορίστε. Ο Πασκάλης Ολυμπιακός. Άρης είσαι, ξέρω εγώ τώρα. Δεν είσαι Πασκάλης. Είσαι Πασκάλης ραδιοφωνικός. Το κανονικό σου όνομα είναι άλλο και είσαι Αργιανάκη. Άσε τώρα τον πρόλογο σε μένα. Αφού είσαι Ολυμπιακός. Άσε με τώρα. Τον Τρέγια τον ακούζε. Τον Τρέγια θα τον ακούτε. Στον Τάσο τον Τρέγια ψέματα δεν θα βρείτε. Θα βρείτε σε κάτι παστελάδες. Σε κάτι να πούμε κυρίως οι οποίοι είναι επιρρεπείς, παίρνουν χαρτάκι, παίρνουν χαρτζηλικάκι και λένε τα λεγόμενα των διευθυντάδων τους. Στον Τάσο Τρέγια λοιπόν ψέματα δεν θα δείτε. Πάμε παρακάτω, Πασχάλη, που δεν είσαι ο Πασχάλης, είσαι Ολυμπιακός αλλά είσαι Άρης. Τάσο, κάποτε βάλαμε ένα σίγμα και το έχασες και σου όλα δεύτερο σίγμα και το πάτησες. Άστο τώρα, φίλε, δεν με ψήνεις εμένα. Πάμε παρακάτω. Δεν βάζω μαζί σου στίγμα. Όταν πεις το πραγματικό σου όνομα και την ομάδα που αγαπάς, εδώ στα αίσια να μιλήσουμε. Να βάλουμε ένα σίγμα σου πρώτα αυτό ήταν. Όχι, δεν θέλω, ρε φίλε. Βάλε με το φίλο σου Ζαγόρα. Με μένα δεν βάλει στίγμα. Λοιπόν, να πω το τελευταίο και να κλείσω. Ναι. Πήγα το πρωί στη Νεάπολη σε ένα μεγάλο ζαχαροπλασίο. Να μην πω όνομα και κάνουμε διαφήμιση. Και ζήτησα λύτσες γιατί ήθελα να πάω σε αμνημόσυνο και κονιάκ. Και μου λέει είσαι άτυχος. Λέω γιατί. Με λέει πριν μία ώρα ήρθε ένα παοξάκι επώνυμο και τα πήρε όλα. Και δεν πήρε μόνο τις ελίτσες και το κονιάκ, πήρε και ένα ταψίλε με κουρκουμπίνια. Λέω γιατί, είχε μνημόσυνο. Λέω ποιος είναι τελικά, γιατί ήταν γνωστός αυτός που είχε το ζαχαροπλασίο. Μου λέει ο Τάσος Τρέγιας. Μπράβο ρε Πασχάλη που δεν είσαι ο Πασχάλης. Σε μνημόσυνο πήγες. Ναι, φίλε, ναι. Πόσο γνώνησε. Τι πράγμα. Πόσο γνώνησε. Πόσο, αν επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Πες μας. Το 59 γεννηθείς. Εκεί την τρέπεσαι να πεις, πόσο είσαι. Όχι, το 51 γεννηθείς. Μάλιστα. Έγινε, να είσαι καλά. 59 χρονών είναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, πόσο είναι? 59. 59. 59 γεννηθείς, 59 χρονών. Ωραία, έγινες 59 χρονών και ακόμα κρυόκολος έμεινες. Αστεία δεν ξέρεις να κάνεις. Αυτό ήταν αστείο που το λέει 15χρονος στην πρώτη γυμνασίου. Πασχάλη που δεν είσαι Πασχάλης. Αλλά είσαι Άρης. Και, ναι, και είσαι Ολυμπιακός στο ράδιο, αλλά είσαι Άρης. Κατάλαβες, Πασχάλη, μάθε να κάνεις κανένα αστείο. Εντάξει, πάμε στο γιατί έγινε 60 και ακόμα δεν έμαθες να λες κάτι για να πικάρεις τον άλλον. Εντάξει, γιατί ούτε οι φτέρνες σου δεν γελάσαν. Ωραίο είναι αυτό, ναι. Γιατί το πόσαρα και εγώ στα οφίτσια, ήταν μια ωραία καζούρα, γιατί είπαμε πρέπει να και την ωραία καζούρα πειράζει, και εναντίον να είναι. Όπως και κάνω, ότι δέχομαι. Γιατί και, εμάς, και για μένα όταν κάνα για το πρόσωπό μου, γέλος. Για το πόσαρα ακριβώς αυτό και μου το θυμίζει ο Γιάννης. Α, πες τον Τάσο για το πανό για τη Μακεδονία, δεν το είδαμε ολόκληρο. Γιατί μέχρι τη σέντρα πήγαινε η κάμερα, δεν περνούσε τη σέντρα. Οπότε βλέπαμε μόνο το μισό. Τι, έλεγε τι να κάνουμε, ρε φίλε, αν μας έδινε το πέναλτι, το ολοκάθαρο πέναλτι που δεν μας δίνει στο ημίχρονο, να το έβλεπες ολόκληρο. Πάλι πέναλτι, ρε φίλε. Τι, δεν το είδες. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Εντάξει. Τώρα είναι αστείο αυτό που λες. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Okay. Εγώ λέω ότι υπάρχει κραυγαλαίο πέναλτι. Κραυγαλαίο πέναλτι. Έτσι, το οποίο δεν δίνει για άλλη μια φορά. Και υπάρχει από πίσω φυσικά ο Ιώσιε Θεοδωρίδη και γίνονται όλα αυτά, έτσι. Να παίρνει πέναλτι την Μπενφίκα χειραγωγημένη που κατηγορείται για δωροδοκία κτλ. Και να μπαίνει με ένα 0 στο 45 χωρίς να υπάρχει και να μην δίνουν τέτοια πέναλτι στο πάγο. Δεν έχει συμφέρον Θεοδωρίδη να πάρει η Ελλάδα πολλούς βαθμούς ώστε ο Ολυμπιακός να βγει πρόσφατα. Όχι, φιλαράκι, δεν είναι ακριβώς. Είναι τι εντολή θα πάρουν. Άρα όχι δεν το σε ενδιαφέρει αυτό. Όχι λόγω του Ολυμπιακού. Δεν το σε ενδιαφέρει αυτό. Γιατί αυτό κατάλαβα. Άσε τώρα. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα μαγκές. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ζάχο. Λοιπόν, επειδή ήθελα να πω κάτι άλλο και τώρα έριξε τη σπόντα ο Ζάχος. Λοιπόν, Ζάχο, θα σου πω λίγο κάτι. Ναι, σ' ακούω. Επειδή πιστεύω βλέπεις χρόνια μπάλα.
ο ορισμός του πέναλτι όταν δεις μέσα στην περιοχή, όταν τραβάς φανέλα, είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Αν δεις το πέναλτι, αν θυμηθείς το πέναλτι που μας φύριξε ο Σέρβος πρωτοκλασσάτος και καλά διαιτητής, που ήταν ένα αστείο, ο Μάρης, ήταν πολύ πιο... Το Μάρης, λέει, ναι, με την Μπεφίκα. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, άκουσε με λίγο. Συγκρίνουμε... Γιώργο, για να κάνουμε τέτοιο, λίγο, εγώ είπα ότι το... εγώ ό,τι βλέπω, λέω, τώρα... Σίγουρα δεν θέλω να κερδίζω. Πάω, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τη μέρα νύχτα. Λοιπόν, αυτό το πέναλτι που έδωσε, που κι εγώ λέω ότι είναι αυστηρό, μέσα στην Μπενφίκα κατά του ΠΑΟΚ, ίδιο πέναλτι κέρδισε η Εθνική, ολόιδιο, στο Μουντιάλ που περάσαμε εκείνους, δεν θυμάμαι ποιος μας, που το βάρεσε ο Σαμαράς το 91. Και πανηγυρίζαμε. Και... δεν άκουσα κανέναν Έλληνα να πει ότι δεν ήταν πέναλτι. Να σου πω και εγώ ότι υπάρχουν και άλλες 15.000 περιπτώσεις με τέτοιες φάσεις. Ναι. Που δεν δοθήκα πέναλτι. Ναι. Εσύ κάθεσες τώρα το ένα και εγώ σου λέω υπάρχουν 15 φάσεις ακόμα. Λέω, εκείνο που ήταν υπέρ της Εθνικής Ελλάδος μας άρεσε όλους και το είδαμε πέναλτι. Λοιπόν, θέλω, και το άλλο, θέλω στην Τούμπα την Τετάρτη να πάρω τέτοιο πέναλτι. Μα δεν ακούς, λέω, εγώ σου λέω θέλω στην Τούμπα την Τετάρτη να πάρω τέτοιο πέναλτι και να βγεις εδώ μετά την εκπομπή και να μου πεις, Τάσο, τέτοιο πέναλτι πήρε η Εθνική. Μα δεν ακούς αυτό που σου λέω. Όχι, ακούω, εσύ δεν ακούς. Μα σου λέω ότι είναι αυστηρό πέναλτι. Αυτό που δεν είναι αυστηρό πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι εκείνο. Εντάξει, μιλάμε. Θέλω τέτοιο αυστηρό πέναλτι να μου δώσει λοιπόν την Τετάρτη στην Τούμπα, όχι στην Τούμπα. Να μου δώσει το Βικελίδη στο ΜΑΣ την 7η αγωνιστική τέτοιο αυστηρό πέναλτι και να μου πει ότι τέτοιο πέναλτι πήρε Εθνική. Δεν θα μου πει τέτοιο. Το ίδιο θα σου πει. Όχι, άρα θα μου πει. Άρα θα μου πει και εσύ και οι Πασχάλιδες που είναι Ολυμπιακοί για να τον Άρη. Για να μιλήσει και ο φίλος. Λέω ότι το ένα είναι αυστηρό, το άλλο επειδή ήταν όλοι υποστηρίζαμε την Εθνική Ελλάδα εκτό μερικών μειοψηφία. Ζάκο, δεν θα με πας εκεί που θέλεις. Πέναλτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα και τη Εθνική δεν ήταν πέναλτι. Φυσικά. Φυσικά και τη Εθνική δεν ήταν πέναλτι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Εντάξει, εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα όταν πιάνεις έναν παίχτη μέσα στην περιοχή και τον τραβάς από τη φανέλα. Mm-hmm. Είναι μπέναλτι και πέφτει κάτω. Τελείωσε. Ένα το κάτω. Δεύτερο, ωραία, πάμε λίγο στην εικόνα της ομάδας μου. Γιατί αναφερθήκατε για την Τζέλσι και τέλος πάντων. Ο Τάσος, εγώ δεν μπορώ να πω για την εικόνα της ομάδας. Ναι, ο Τάσος, θα σου πω το εξής. Άμα βλέπετε λίγο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η Τσέλσι αυτή τη στιγμή παίζει το πιο κατακτητικό ποδόσφαιρο και είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης. Μαζί με τη Λίβερπουλ. Δεν συγκρίνεται ούτε με την Λίβερπουλ. Εγώ είμαι αντιλίβερπουλ. Γιατί η Λίβερπουλ. Άκου, θα σου πω με επιχειρήματα. Η Λίβερπουλ έχει ένα μειονέκτημα. Ναι. Επειδή ξέρω πολύ καλά τον Γιούργεν Κλοπ και πώς λειτουργεί. Έτσι, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει στρώσει τώρα λίγο την άμυνα, αλλά η Λίβερπουλ είναι όσα βάλει και όσα φάει. Έτσι. Ναι, αυτό ήταν μέχρι πέρσι. Η Τσέλσι, για παράδειγμα, έχει αυτό το pressing που έκανε στα 20 τα λεφτά, που πιστεύω ότι μας ζάλισε γενικά, δηλαδή αυτό το επιθετικό το pressing, τα πρώτα 10-15 μέτρα, έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα εσύ? Επειδή το πρώτο ημίχρονο το, δηλαδή, το είδα, Έχεις δει τους επιθετικούς στα πρώτα 20-30 μέτρα, δηλαδή φτάναν μέχρι το Πασχαλάκι, κλείσανε τα back, κλείσανε τα center back. Πιστεύω ότι εμείς στα πρώτα 20 λεφτά δεν κατεβήκαμε καθόλου στο παιχνίδι. Είχαμε και ένα πρόβλημα, πιστεύω, γιατί εγώ θα μιλήσω ποδοσφαιρικά. Δεν θα πω ότι αυτός ο σκοπός είναι για το μάτς που είναι την Κυριακή και τα λοιπά, το καταλαβαίνω. Θέλω λίγο να μπω και στο σκεπτικό του προπονητή ότι φύλαξε κάποιους παίχτες, γιατί δεν μου βγαίνει από το μυαλό να ξεκινάει στον άξονα με τρεις δηλαδή αργούς παίχτες, όπως ήταν ο Σουηδός που ήταν ανέτοιμος, πιστεύω θα πάρει παιχνίδια και θα δείξει την ποιότητά του, ο Χατζερίδης τέλος πάντων και ο Σαχόφ. Φάνηκε ήταν τεράστια η διαφορά, γι' αυτό είχαμε και τόσες τελικές. Αλλά από την άλλη θα πω και στον Αναστάσιο ότι το πρόσωπο του ΠΑΟΚ το πραγματικό ήταν αυτό που έδειξε τα τελευταία 15 λεπτά. Μπήκε ένας Μπίσεσβαρ μέσα, αν θυμάστε, μπήκε ο Ουάρντα μέσα και η ομάδα πήρε τα πάνω του. Είναι έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν είδα εγώ το δεύτερο φίλε. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε Γιώργο. Εγώ παρακαλούσα, έλεγα δηλαδή, αν κάνω κανένα ένα-ένα να πούμε κατά λάθος το 55-60, μπορεί να έτρωγα και άλλα τέσσερα. Δηλαδή έλεγα για να πάρω αποτέλεσμα, πρέπει να πάω στο 82-84, ξέρω εγώ, με 0-1 και να βάλω κανένα γκολ. Δηλαδή έτσι πιστεύω σκέφτηκε και ο Λουτσέσκου. Ο οποίος Λουτσέσκου κατέβασε μια εντεκάδα με νέο πρόσωπο, ντεμπούτο έκανε ο Τόσκα,
Ο Βιερίνη έπαιξε δεξιά αντί για αριστερά. Είχε το Κατσερίδη αντί τον Κρέσπο. Και στο κέντρο είχε Βέρμπλουν ανέτοιμο. Σάχοφ μη εντεκαδάτο μαζί με Μαουρίτσιο. Μπροστά δεν είχε Πρίγιοβιτς. Έκανε, δηλαδή έπαιξε με ροτέισον την μεγάλη θέση του Αμπράμοβιτς που έχει 900 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Είναι η μισή εθνική κόσμου και άλλη μισή Μπαρτσελώνα. Τι να λέμε, ρε φίλε τώρα. Ναι. Δηλαδή να κάτσω να μιλήσω τι. Να κάτσω να δικαιολογηθώ γιατί έχασα από την Τζέλσι με 0-1. Πρέπει να είμαι, ρε φίλε, τουλάχιστον άμπαλος. Τουλάχιστον άμπαλος. Εντάξει, τώρα στα πλαίσια της καζούρας αυτά θα τα δεχτούμε όλα. Ναι, όπως κάνουμε, τη δεχόμαστε. Ναι, εντάξει. Αλλά και οι φίλοι που είναι να κάνουν καζούρα δεν έχουν όρεξη να κάνουν καζούρα. Γιατί αναγνωρίζουν την ανωτερότητα και την παγκόσμια κλάση που έχει αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας. Που εγώ δεν ήξερα γιατί μιλούσαμε. Είμαι σκράπας από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή με πεις πες μου τώρα, ρε παιδί μου, τρεις παίκτες από την εθνική Αγγλίας, δεν ξέρω να σου πω. Άμα ακούσεις και τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής ο Σάρι, που πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο κορυφαίους και είναι ο μέτρε της τακτικής, δηλαδή ακόμα και ο Μουρίνιο τον έχει παραδεχτεί, είπε ότι δεν φταίει η εικόνα του ΠΑΟΚ. Πιστεύει ότι δεν υπάρχει, είναι δύσκολα δηλαδή αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί αυτή η ομάδα. Έχουν βρει απίστευτη χημεία, ρολάρει η ομάδα, είναι δυνατή, φάνηκε στο παιχνίδι. Ωραία. Μακάρι για να πάρει το πρωτάθλημα να μην το πάρει. Κάνε ένα επίλογο Γιώργη να πάρουμε τον άλλο και έχουμε και break. Να μην το πάρει η Λίβερπουλ, μακάρι. Το πρωτάθλημα θα το πάρουμε, μην αγχώνεσαι. Όχι, για την Αγγλία λέω. Για τη Λίβερπουλ λέω. Εγώ λέω για την Ελλάδα. Για το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Άσε, εντάξει, καλά. Κερνάω και κουρκουμπίνια, να ξέρεις. Στον Πασχάλη, για αλυστερές θέλουμε. Για αλυστερές. Που δεν το λέει Πασχάλη. Θα μάθω εγώ, θα μάθω εγώ πώς το λένε και θα σας πω. Για αλυστερές. Αν έχει για αλυστερές, ναι. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε και στο τελευταίο πριν το break. Α, έχουμε κι άλλο φίλο. Ναι. Ωραία. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πού είσαι, ρε φίλε, στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή, έλα, ναι. Όχι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Παρόντες Αγίου Στεφάνου στην Νεάπολη. Έλα ρε φίλε. Γειτονάκι μου. Σε ξέρω από μικρό παιδί. Εκεί το πατρικό μου ρε φίλε. Εκεί το πατρικό μου ρε φίλε. Ξέρω, βλέπω τη μάνα σου κάθε μέρα. Εκεί στον πρώτο. Βλέπεις την Κυραθινά. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ωραίος, εντάξει. Εσύ ρε, πέσω να πούμε, είσαι ξέρω από πιτσιρικά, εγώ είμαι μεγαλύτερο. Ναι. Έτσι, σταθάρισε. Δεν ακούγεσαι καλά όμως, δεν ακούγεσαι καλά. 54 είναι, τώρα ακούγομαι. Ναι, τώρα λίγο τώρα καλύτερα, λίγο καλύτερα ακούγεσαι. Ναι. Λοιπόν, εσύ πιτσιρικά δεν ασχολιόσουν, δεν στο κήπεδο ρε. Εγώ. Όταν καθόμασταν εκεί στην Ζαρδένα να πούν παλιά. Εγώ. Ναι, δεν πήγαινε στο κήπεδο. Λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρεις καλά φιλαράκι. Από το 1970... Από τα χίλια. Δεν ξέρει, φίλε. Ξέρει δηλαδή εγώ που πήγαινα και τι έκανα. Γιατί με ακολουθούσε. Με ακολουθούσε. Με ακολουθούσε. Τι με είσαι καμιά καψούρα, με είχε. Έβγαζε καταλαγκά με την πάρτη μου. Και εσύ είσαι δίπλα μου. Και εσύ είσαι δίπλα μου, όπως μου το λες, αλλά δεν ξέρω ποιος είσαι. Θα μας πεις το όνομά σου. Τέλος πάντων. Το όνομά σου θα μας το πεις. Ο Τάκης είμαι, ο Δημήτρης. Ποιος Τάκης. Ο Δημήτρης. Δημήτρης. Τώρα όσον αφορά να πούμε αυτό να που σου πω κάτι. Καταρχήν είμαι μέλος του σύνδεσμου Νεάπολης από το 1978. Πηγαίνω στην Τούμπα από το 1975. Εντάξει, τώρα εσύ αν θες να παρουσιάσεις κάτι άλλο στον κόσμο για μένα, κάντο μαγκιά σου. Τα Ναπολιτάκια, και αν πάω εγώ στην Τούμπα και αν έχω πάει εκδρομές, αν έχω πάει εξωτερικό, τα ξέρουν αυτοί που έχω πάει μαζί τους εκδρομές. Εσύ Τάκη, λέγε ότι γουστάρεις, δεν πειράζει. Ακούγεσαι. Εντάξει, εγώ το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά να πούμε τον Καρέκλα, όσος με ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς, μεγαλομέτωπος είναι η Ειρήνη. Δεν είναι ο Γαρυπίδης, ο Γαρυπίδης είναι έμπιστος. Ο Γαρυπίδης είναι πρόεδρος, είπαμε, 100 φορές το είπαμε. Μεγαλομέτωπος και την ομάδα την έχει η Ειρήνη. Δεν έχουν κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχει. Και στον μπάσκετ ήταν ο άλλος μπροστά και ήταν η άλλη θεία από πίσω, αλλά είδες τι έγινε. Ναι, εκείνη ήταν κοινά. Καλά, έχει το νου σου λίγο. Έχει λίγο το νου σου. Εκείνη ήταν ζευγάρι, δεν είναι παντρεμένη. Που δεν υπάρχει μια τέτοια. Αυτά εδώ είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Τώρα εσύ, αν στο άλλο, στο χθεσινό, αν εσύ είσαι υπερήφανος που είχες
το 82-18 κατοχή, να πούμε, το πρώτο ημίχρονο. Και να βγαίνει το BBC στην ιστοσελίδα του και να λέει ότι το μάτς δεν θυμίζει ούτε φιλικό μεταξύ της δεύτερης ομάδος της Τσέλσι. Αυτά δεν τα ξέραμε. Είναι θετικό αυτό. Εγώ θα προτιμούσα, αδερφέ, ειλικρινά σου μιλάω, έτσι. Αν ήμουνα στη θέση της δικιά σου, θα πιω μπάλα, θα παίξω μπάλα και ας πάω 4. Αλλά να παίξω αντρίκια. Να μην παίξω με 4-6-0. Είσαι άμπαλος. 4-6-0 έπαιξε. Είσαι άμπαλος, φίλε, και το δικαιολογώ γιατί ήσουν πολλά χρόνια σε άλλες κατηγορίες. Εγώ, αδερφέ. όταν βλέπεις. Αδερφέ, μην με λες καταρχήν, δεν γουστάρω. Άκουσε λίγο να σου πω κάτι, γιατί με κατηγόρησες. Άρα δεν είσαι αδερφός μου. Ούτε καν φίλος μου. Δεν πειράζει. Εντάξει. Άρα μπράβο. Για να το κρατάμε. Να ξέρουμε και τι λέει. Ξέρω αν με κατηγορήσει. Όχι, κατάλαβα θες να με κατηγορήσει. Όχι. Το είδα από την αρχή που το πήγες. Αλλά επειδή έχεις μάθει εσύ να παίζεις με βυζιάτε κοκκινοχώματος, φιλότες, εύρους, με τα τρακτέρ. Δεν μου λες, εκεί στην Νεάπολη του τρακτέρ που το πάρκαρες, φίλε. Γιατί δεν έχουμε και πάρκινγκ εκεί. Εκεί στην Πάροδο, κοντά στο πάρκο. Στο πάρκο εκεί, στην Πάροδο, πού το έχω τρακτέρ, φίλε. Στην Πάροδο, εγώ παρκάρω, αδερφέ. Πού. Στην Πάροδο. Μπάδα σε πέρα με τις πέτρες εκεί πέρα. Να ξέρεις. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι και κρυφός εκεί πέρα. Δεν το δηλώνεις πολύ πολύ. Α, λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά επειδή εσύ έχεις μάθει να παίζεις με. Προπαντός μέσα με άλλες ομαδούλες τώρα, Β' Γ' Εθνικής, πού να νιώσεις από Τσέλσι, ρε φίλε. Όταν τελειώσει, δεν μπορείς να νιώσεις. Και σε δικαιολογώ, έτσι. Λοιπόν, δεν σε κατηγορώ. Σε δικαιολογώ. Είναι η νοοτροπία σου αυτή που έχεις αποκτήσει. Γιατί έχεις πέσει τρεις φορές Γ' Εθνική και Β'. Έχεις παίξει 4 χρόνια τώρα μακριά από την Αλφα. Δεν έχεις παίξει Ευρώπη, αδερφός δεν είμαι, είπαμε. Να μην τα ξαναλέμε. Έχεις αποουσιάσει από την Αλφα Εθνική. Δεν μπορείς να έχεις, φίλε, τώρα εμπειρία από ομάδα Champions League. Άστο, μην το παλεύεις. Πάνε καμιά εκδρομή στην Αρναία. Πάνε καμιά εκδρομή σε καμιά έκθεση με τρακτέρ. Τι περήφανος να νιώθεις, φίλε. Είσαι η ντροπή της πόλης. Η ντροπή της πόλης είσαι. Είσαι η ντροπή της πόλης. Διάλειμμα. Στέλνω. Έφυγες. Επειδή είδα εδώ μία επιπροσωπικού, όντως υπήρχε. Κάνουμε το break επίθεση. Και μετά θα μιλήσουμε, Ζάχο. Ναι, αφού άρχισε το break, θέλω να πω δύο λεπτά, δύο πράγματα. Ό,τι γουστάζεις να πεις με το διάλειμμα. Ανοίγουμε πάλι γραμμές 23-10, 287 και 3 χταράκια. Θα σας κάνω εδώ πέρα μπλε μαρέ όλους. Θα τα ακούτε και θα τα δέχεστε όπως τα δέχομαι. Παρότι μου αρέσει το πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Iron Maiden, δεν Άξι, μπορώ παρά να διακόψω. Επιλογή τρέγια είναι αυτό, να ξέρεις. Εσύ το είπες αυτό. Βασίλη, θα με υποστηρίξει το. Το ζήτσο, τρέγια σε αυτό το κομμάτι. Το μπράβο. Παίζω συνέχεια σε κουμπές. Πριν συνεδριάσουμε. Εντυπωσιάζει. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουμε ακροατή. Ένα λεπτάκι θα περιμένει ο φίλος να πω ότι το 2310. 287-38 για δικό σας, όπως και το 6945-287-38. Αυτό που θέλω να πω για το προηγούμενη. Έτσι, τηλεφωνική γραμμή είναι ότι εντάξει, υπήρχε μια επιπροσωπικού έτσι, διαμάχη. Να πω τον Τάκη, αν καταρχήν ο Τάκης που καταλαβαίνω, δύο πραγματάκια θέλω να πω, όχι πολλά. Ότι για μένα το αν ο Τρέγιας και οποιοδήποτε Τρέγιας πήγε 5 χρονών στο γήπεδο, 8 ή 10 ή 20, ή δεν πήγε και καθόλου, αν θέλεις, να το ξεχυλώσω τελείως, δεν σημαίνει ότι αυτά που λέει είναι λάθος. Ή αν πηγαίνει από την κοιλιά της μάνας του και δεν έχει χάσει μάτς, πάλι δεν σημαίνει παίζει ότι ρόλο, αυτά που λέει. Άλλο λέω. Παίζει ρόλο γιατί νιώθεις όταν πας από την κοιλιά. Λέω ότι τα σωστά επιχειρήματα πάντα για μένα, για τη δική μου οπτική γωνία, τα σωστά επιχειρήματα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγες στο γήπεδο και το είδες το μάτς από την τηλεόραση. Μου επιτρέπεις να σε διακόψω. Δεν να σου επιτρέπω. Ξέρεις τι με εξοργίζει. Ναι. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει. Ωραία. Και κατηγορεί επειδή θέλει να κάνει το νούμερο. Ωραία. Εγώ λέω πάλι. Το ρώτησα κάτι. Το φίλο. Γείτονα που ξέρει και τη μητέρα μου και με ξέρει από μικρό παιδί και είναι 54 χρονών και το λένε Τάκη. Το ρώτησα κάτι. Για μένα ήταν άστοχο. Εμένα παρακολουθούσες δηλαδή αν πήγαινα εγώ στα μάτς ή όχι. Ρε παιδί μου και δεν πήγαινα. Αν ήθελα να σε πικάρω, ρε φίλε, σου έλεγα κάτι πολύ απλό. Όχι, ρε φίλε, δεν πήγαινα στα μάτς. Καθόμουν εκεί στη γειτονιά και περνούσα καλά με αυτές τις γκόμενες που αφήνατε και πηγαίνατε στα μάτς εσείς. Ναι, εγώ επαναλαμβάνω. Εντάξει, θα σου δώσω 15 απαντήσεις. Συγγνώμη, όχι. Στέλνει μήνυμα ένας φίλος. Τάσο, ο 213. Αυτός ο Παπατζής που πήρε και έλεγε παραμύθια για σένα, λέγεται λέει ξενοκράτης και είναι ταρίφας και έδειξε πόσο αρσενικός είναι, λοιπόν, βάτε επί το όνομά του. Ωραία. Άλλο μήνυμα. Αυτό το βλήμα λέει που μιλάει βγαίνει στο Ραπτόπουλο το λες, το από Μηχανιώνα. Το λέω το μήνυμα όπως έρχεται. Λέει και υποστηρίζει πέρσι να μην πάμε Ευρώπη και να παίζουμε μόνο μέσα. Ωραία.
Εγώ λέω, γιατί δηλαδή, κατάλαβα εγώ, ο Τάκης είναι ένας ακροατής το προηγούμενο ραδιόφωνο. Αυτό δεν πρέπει να είναι για τον Τάκη. Αυτό πρέπει να είναι για τον Πασχάλη. Ναι, όχι, όχι. Αυτό. Γι' αυτό να λέει. Για τον Τάκη. Λέει, είναι ταξιτζή ο Τάκη. Ήταν ο κρατή μου και στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Προφανώ ακούει και τώρα. Λοιπόν, λέω. Για να το κλείσω, να μιλήσει και ο φίλο. Λέω δύο πραγματάκια. Ότι για μένα δεν παίζει ρόλο αν είσαι γυναίκα ή άντρα. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι στη Ρόδο, μένει ή στη Θεσσαλονίκη και είσαι παοξή ή αριανό από τη Ρόδο και δεν έχει. Δηλαδή, αυτά το ότι. Ή αν δεν πα στο γήπεδο. Το αν πα στο γήπεδο ή όχι δεν σημαίνει ότι η κρίση σου είναι λάθο. Ή ότι αν ο Τρέγιας πήγε από 5 ή 10 χρονών είναι λάθος η άποψή του. Και αν πήγαινε συνέχεια είναι σωστή και αν δεν πήγαινε είναι λάθος. Κατάλαβα πως ο Υποτάκης αλλά ήταν μια επίθεση επί προσωπικού. Απ' την άλλη το ότι για μένα σαν Αριανός ο Άρης πήγε 3 φορές σε χαμηλότερη κατηγορία και μία φορά στην τρίτη εθνική όπως σωστά είπες για μένα είναι παράσημο. Όταν όλοι σας και εσύ ο ίδιος λες ότι αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το πιο βρωμερό, το πιο συχαμερό. Το πρωτάθλημα το οποίο το διοικούσαν παράγκες και ο Άρης έπεσε, σημαίνει ότι δεν ήταν ποτέ στο άρμα κανενός. Σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να ταπεξέλθει στις οικονομικές ατασταλίες που δημιούργησαν οι πρόεδροι σου. Και άλλοι έχουν ατασταλίες. Άσε τώρα τον προλογοζάκο. Άσε τώρα ο Πανιώνιος παράσιμο δεν είχε διά σου δώσω. Διπλάσια να εγώ πέσει το λέω. Ο Πανιώνιος. Εγώ λέω. Να πέσει και ο Πανιώνιος. Δεν επέφτει. Εντάξει, μην μου το παίζει τώρα Τίμιος. Και εγώ και λέω αυτό. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Εσύ πες ότι ήταν τώρα. Στο άρμα. Μεγάβρο πρόεδρο, μην μου το παίζει εμένα. Επαναστάτη Μακεδόνα. Εσύ πες. Άσε τώρα. Εσύ πες. Εγώ είπα ότι ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι είσαι στο άρμα του Ολυμπιακού γιατί πήρε Ζαραδούκα, Τάτο, Διαμαντάκο, Αναστόπουλο και 400.000 ήταν η εμφάνιση. Και έπεσα. Και παλαιότερα ίσως στο άρμα του πράσινου πολυμετοχικού. Ωραία. Έτσι που του έδωσε το πρωτάθλημα. Και λέω ότι εγώ ήμουν στο άρμα του Ολυμπιακού και έπεσα και εσύ ήσουν ο Ολυμπιακός και τα κόσια. Τον είχε αντίπαλο μεγάλο σου εχθρό και σωζόζουμε τις αρδέλες. Πες το αυτό. Φοβερός. Φοβερή λογική. Δεν υπάρχει χρονιά που σώθηκε. Ναι, ναι, δεν σώθηκε. Ποτέ δεν κινδύνεψε ο Πάο. Ποτέ. Ποτέ. Πάμε στο φίλο. Ποτέ. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Φίλε μου, 10 δευτερόλεπτα θα στείλω τα χαιρετήματα στο Μιχάλη από την Κρήτη. Να είσαι καλά, φίλε, γιατί πάντα στέλνει και σε μένα και στον Τάσο. Με βρίζει ο Μιχάλης. Όχι. Γεια σου, Μιχάλη. Και την προπαγάνδα αλλού. Πάτινα. Έλα, ρε, φίλε. Δεν είναι προπαγάνδα η αλήθεια, φίλε Μιχάλη. Έλα, εδώ θα ακούσει αλήθειες. Να κάνω μια παρένθεση πριν ξεκινήσω. Ο συγκεκριμένος ακροατής ο προηγούμενος, τον άκουγα και εγώ στο Μετρόπολη τέλος πάντων. Ναι, πέρσι έλεγε καλό είναι ο ΠΑΟΚ να μην βγαίνει Ευρώπη, πάρτε το πρωτάθλημα, να κοιτάξουν να πάρουν το πρωτάθλημα για δύο χρονιές και μετά κάνουν ομάδα και μετά. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι κακό. Να πικάρει. Κακό είναι να θέλει να κατηγορήσει έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν γνωρίζει πού βρισκόταν και πού ήταν. Και το λέω εγώ. Έβγαζες κανένα ταργά, κανένα καψούρα και με ακολουθούσες που πήγαινα εγώ, αρέσει. Και δεν με απαντάει ο Βιτάμ. Μα δεν με απαντάει ο Βιτάμ ο Σοφ. Ο Τάσος θέλει ο Άρης να καταστραφεί, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι, γιατί για μπάλα δεν έχουμε μιλήσει. Και με ενοχλεί γιατί πολλοί το βλέπουν από το ραδιόφωνο το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν καταρχήν. Να πάμε να μιλήσουμε παιδιά για τακτική, γιατί στην μπάλα, όταν λες ότι στείνω άμυνα και παίζω άμυνα, το ότι βγαίνω μπροστά ή παίζω επιλέγω να παίξω τα 3-4 την άμυνα μου, δεν πάει να πει ότι πάω να φουλάρω. Έχει διαφορετικά είδη αμυνών. Μπορείς να πας στο φουλάρισμα του man, να πας μέχρι τον τερματοφύλακα, μπορείς να παίξεις ζώνη, μπορείς απλά να προδείς την μπάλα στα πλάγια και μετά να πας στο μισό γήπεδο να κάνεις παγίδα. Τέλος πάντων μακριά θα πάμε. Αυτό που είπε ο Λουτσέσκου δεν το άκουσε κανένα στην τακτική του άνθρωπος. Είπε, γιατί ξέρει ότι οι δύο οι center back τους, εγώ σου είχα πει τάσο ότι από αυτή την ομάδα πάρουμε χί, είμαι ικανοποιημένος. Δεν με δώσατε βαρύτητα στην προηγούμενη εκπομπή. Θόδωρε, πίστεψε με και είναι χαζουμάρα αυτό που λέω, ναι, είναι βλακεία μου. Δεν είχα δει την Τζέλση. Δεν ήξερα γιατί μιλάω. Εγώ εντάξει, και βλέπεις, έχω την ευδεξία. Έχω την ευδεξία και στο λέω. Δεν ήξερα γιατί ποια είναι η Τσέλσι φέτος. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, τι γινόταν, Τάσο, οι δύο οι center back τους, αν δεις το πρωτάθλημα τους τι κάνουν, κατεβαίνουν με το που κατεβούν τη σέντρα γιατί λειτουργούν σαν οχτάρια μετά. Σαν playmaker. Μοιράζουν κάθετα το παιχνίδι, βγάζει πιο μπροστά και τον Καντέ που δεν είχαν πέρσι εξάρι, τον έχουν, το βγάζουν φέτος πιο μπροστά μαζί με τους άλλους και σου βγαίνουν με 5 παίκτες μέσα στην περιοχή, χάνεται το τόπι. Ο Λουτσέσκου δεν το ήθελε αυτό. Γι' αυτό είχε μπροστά δύο, σου λέει άσους δύο δέντρα. Δεν πήγαινε να τους πιέσει. Πήγαινε απλά να πάει μπάλα πλάγια και από πλάγια μετά στη σέντρα έβαλε δύο ψηλά κορμιά. Σου λέει με Χατζαρίδη Βαρέλα, όσο πάει ψηλά η μπάλα δεν έχω πρόβλημα. Όπως και δεν είχε. Στα χαμηλά φυσικά χάνονταν η μπάλα. Φαντάσου τώρα να μην το έκανε αυτό και να πήγαινε να παίξει στα ίσια, να το πήγαινε box to box και να έλεγε κανένα 5-0 το παιχνίδι, ας πούμε. Μπορούσε να φουλάρει. Αυτό θέλανε, δεν τους έκατσε γιατί ναι, περίμεναν να φας 0-5 οι γάβροι. Η Βάζελη, η Χάρτινη, η Χάρτινη, η Αόρατη και εδώ οι συμπολίτες οι άλλοι περίμεναν να φας μία ταλιρούμπα,
να βγουν σήμερα να ξεγκαβλώσουν όλοι, με συγχωρείτε για την έκφραση. Να ξεπαυτώσουν επάνω σου. Κατάλαβες. Δεν τους έκατσε. Επειδή δεν γνωρίζουν. Στάσου εδώ δωρε λίγο. Να πούμε δύο πράγματα. Θα μιλήσεις όσο γουστάρεις. Δεν γνωρίζουν ότι η Τσέλσι του Αμπράμοβιτς των 900 εκατομμυρίων ευρώ μόνο με τον ΠΑΟΚ και με την Μπόρμουθ έφερε άντερ αποτέλεσμα. Και ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα φέτος από τα 7 επίσημα μάτς, 6 που έχει δώσει η Τσέλσι, που δέχτηκε μόνο ένα τέρμα. Εντάξει. Τώρα για 82-18, για 67-33, για σουξουμούξου μανταλάκια να είχαμε να λέγαμε, αρκούδες να αρμέγαμε. Τι να κάτσω να πω, ρε φίλε, να σχολιάσω ποιον, τους αντιπάλους, τους κομπλεξικούς που κάνουν καζούρα με το 0-1 που είναι μια τιμητικότατη ήττα βάση δυναμικής. Έτσι. Βάση εικόνας και τα λοιπά. Έπρεπε να λήξει 0-5-0-6. Δεν έπρεπε να λήξει 0-5. Έπρεπε να λήξει 0-3 και αν έδινε το πέναλτι έπρεπε να λήξει 1-3. Εντάξει, γιατί και στο τέλος, ξέρω εγώ, άμα κάτσει εκείνη η φάση του Άρντα με το Βινέ, μπορεί να γίνει και το 1-1. Στο δεύτερο, όντως. Άμα χάσει ευκαιρία στο δεύτερο, δεν ξέρω. Γιατί φταίμε που ο Μωράτα δεν σκοράριζε. Ω, καλά, φυσικά. Εντάξει, γιατί έβγαινε αλλαγή ο Μωράτα και έμπαινε ο άλλος ο Φάμπρεκας. Έβγαινε ο άλλος και έμπαινε ο Λουίς, ξέρω εγώ πώς το λένε. Πες, εμείς θέλαμε ένα 4, λέω. Εντάξει, φίλε, θέλατε. Εντάξει. Όπως τα θέλαμε κι εμείς. Αυτό δεν με πειράζει. Είναι κακό, φίλε. Τι θέλατε. Έτσι. Τώρα μετράμε. Θέλει να φάει 5 γκολ ο Άρης από τα Γιάννη. Πλάκα κάνεις. Δεν θα με χαλάσει, σας γίνει και 2-1. Να χάσετε θέλω. Έλα, Θοδωρέ. Συγγνώμη. Ναι, και να συνεχίσουμε, παιδιά. Και φυσικά, επειδή είχε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν ήθελε και να φουλάρει, γιατί ξέρει ότι. Αν δεις τα στατιστικά, γιατί δεν τα είδε κανένας, εγώ που τα βλέπω λίγο πολύ, είμαι λίγο παραδόφατσα, τρέξαμε 2 χιλιόμετρα με την Τζέλσι λιγότερα από ότι με τον Όφι, που ήμασταν χώμα. Το διανοείς αυτό, ότι τρέξαμε λιγότερα από ότι με τον Όφι? Ναι. Για να καταλάβεις τώρα πού το πήγε το παιχνίδι. Εσύ, rotation τους έκανα, βρε. Rotation τους έκανα, ρε. Με κατσερίδι τους έπαιξα. Και βγαίνουν τα γύρια τώρα και φωνάζουν. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα μέσα στην ΑΕΚ και θα τη φουλάρεις το πρώτο ημίχρονο και θα τη βάλεις μέσα στα δίχτυα για να τη ρίξεις 2, γιατί έτσι θα το κάνουμε το παιχνίδι, θα φωνάζουμε όλοι μεγάλη ομαδάρα και ξέρω εγώ και που είστε. Δηλαδή, για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις και οικονομία δυνάμεων, παιδιά. Γιατί το ποδόσφαιρο σήμερα έχει αλλάξει. Να παίξουμε άσο ημίχρονο, άσο τελικό, δηλαδή τον ΠΑΟΚ λες. Εγώ ναι, εγώ σου λέω ότι από το ημίχρονο θα το κερδίσει την ΑΕΚ. Καταγράφει. Και να σου πω γιατί κάτι ακόμα δράχω. Η ΑΕΚ σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο βαραίνει. Μετά το 55 πέφτει δραματικά. Θα πάει και η ΑΕΚ σε δαιμονιώδη ρυθμό νομίζω. Αν και ο Ζουνίδης δεν τον έχω για πολύ καλό προπονητή. Χάνεται πολύ. Και οι παίκτες του, ξέρεις, όταν αρχίζει και ραγίζει το γυαλί, μετά αρχίζουν και κάνουν και ό,τι θέλουν. Εγώ δεν το βλέπω μέσα στην Τούμπα να γλιτώνει. Και φέτος δεν υπάρχει Κομίνης. Αυτά τα περσινά τα λαμογίστηκα τελειώσαν. Φέτος θα παίξεις μπάλα και θα κερδίσεις. Θόδωρε, επειδή έχουμε και γραμμές, αν θες να αποφύγουμε και κλείνουμε με αυτό, αν θες να πεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα μάτσα ακριβώς σαν το προηγούμενο. Από 2,5 φάση κάθε ομάδα. Έτσι το πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Θα το δεις το μάτσα όπως το τελικό κυπέλλου. Θυμήσου, θα βγούμε και δύο πάλι, θα τα πούμε. Για να δούμε, εδώ θα είμαστε για να έχουμε τη Δευτέρα. Γεια σου, Θόδωρε. Γεια σου. Έγινε. Καλό φιλιά. Βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Rotation με την Τζέλσι δεν έκανε κανένας. Yeah. Τέτοια τρέλα του πουλάω, ρε φίλε. Τέτοια τρέλα να ξέρεις. Μπράβο, ρε. Τι μπράβο, ρε. Και με τον Άρη θα κάνεις rotation. Φυσικά θα κάνω rotation. Εκεί... Θα κάνω κι εγώ. Γιατί να μην κάνω. Και να μην ξεχνάμε, έτσι. 92 χρόνια αίτητο στο Λονδίνο Προστά. Είμαι. Και θα μείνω 93. Στην Τούμπα όχι όμως. Εκεί θα το πάρω το χ, να ξέρεις. Εκεί και διπλό θα πάρεις. Εκεί θα το πάρω το χ. Θα είμαι άνετος, θα είμαι πρώτος στο πρωτάθλημα. Θα έχω περάσει τα ντέρμπι. Πότε παίζεις εκεί κατά εξής? Τέλη Νοεμβρίου νομίζω. Τέλη Νοεμβρίου. Ναι, νομίζω. Ναι. Θα είμαι πολύ άνετος. Αυτό είναι το ωραίο σενάριο. Θα έχει... Γιατί υπάρχει κι άλλο σενάριο. Θα έχει συνέλθει ο Βέρμπλουμ, θα έχει βρει τα πατήματά του. Ναι, για πες, έχουμε. Γιατί υπάρχει κι άλλο σενάριο. Για πες, ναι, λέω, χι, έλα φόσκολε. Έλα φόσκολε. Ναι, όπως λες και εσύ, ένα χι λέω την Κυριακή. Ναι. Χάνεις από τον Ολυμπιακό, χάνεις και από τον Άρη και είσαι 10 βαθμούς κάτω από τον Άρη. Τι άλλο θες, να πας κανένα λαχείο λαϊκό θες, κανένα κρατικό, ξέρω. Δεν το βλέπω 28 Οκτωβρίου το Λουτσέσκο παρέλαση. 5 χρόνια δεν. 5 χρόνια. Έχει αποζημιώσει, γι' αυτό υπάρχουν. Τα τελευταία 5 πρωταθλήματα που θα πάρει, θα πάρει ο Λουτσέσκο. Α, και τα 5 θα τα πάρει αυτό. Στον επόμενο, παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Αυτό ούτε Σπίλμπεργκ δεν το λέγε. Καλησπέρα. Εδώ το είπε εσύ, ρε Φόσκο. Ε, ποιοι είμαι, πέντε συνεχόμενα. Να χάσω εδώ, να χάσω εκεί. Πέντε συνεχόμενα. Δεν μας είπες και ούτε Ολυμπιακός δεν το έκανε. Δώνω μια τετράδα στο κίνο, να οικονομήσουμε τουλάχιστον. Να σας δώσω μετά. Έλα, ρε φίλε. Στις τέσσερις γωνίες παίξε. Κάτσε, μιλήσει ο άνθρωπος. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γωρίνα. Γεια σου. Καλησπέρα, Θάνος από Τούμπα. Θάνος. Καλώς το Θάνο. Ναι, ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Άρης είμαι. Το ξέρουμε. Όλοι και Άρης. Μαύρη Τούμπα, ρε φίλε. Καλά, αυτό εννοείται. Δεν χρειάζεται. Ναι, φύγατε από το Χαριλάου, πήγατε στην Τούμπα. Όχι, εντάξει, δίπλα. Έτσι, πάμε.
Κάτι άσχετο θέλω να πω, Ρεζάχο, απλώς γιατί λίγο μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον εδώ και πόσο καιρό και δεν μπορώ να ρωτήσω τον Νίκο, τον Παπαδόπουλο, που είναι ρεπόρτερ, άργιο, καλά, ξέρει το αυτά. Ξέρω, ο Νίκος είναι ρεπόρτερ, εγώ είμαι παραγωγός. Όχι, δεν είναι ρεπόρτερ διακό, είναι ξέρεις, τα δικά μας. Αν το ξέρω. Τι ομάδα, είναι και τέτοια. Ναι, για ποιον άλλο. Για το Γιαννιώτα που πήγε τώρα στην ΑΕΚ, που δήλωσε ότι αγαπάω πολύ στην ομάδα και έχουν φορέσει, που πήρε το 11 και έχουν φορέσει μεγάλοι παίχτες και τέτοια. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι είναι άρης αυτό, γιατί θυμάμαι ότι για καλά φούλουσε ο Παδηλίκη δεν ήταν σε εμάς. Ναι. Δεν ξέρω, φίλε. Το Γιαννιώτα το παιδί δεν το ξέρω και ούτε τι ομάδα είναι φυσικά από μικρός. Ήταν από τα. Ήταν από ένα χωριό στην Χαλκιδική και θυμάμαι ότι μιλάει ο πατέρας του. Δεν νομίζω πλέον. Ναι, αν θες την άποψή μου, δεν νομίζω ότι παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο τι ομάδα ήταν. Τώρα, αν πουλούσε Αργιανηλί και τόσο ήταν, και αν πήγε τώρα και για πουλάει αεξιδηλίκη, λίγα πράγματα λες. Είναι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει για μια μετριότητα είναι ο Γιαννιώτας. Και καλά, αυτό, ναι, εντάξει, αυτό φαίνεται. Όχι, είναι γρήγορος μέχρι εκεί. Ούτε τρίπλα έχει, δεν νομίζω. Δηλαδή και αυτά που έπαιξε και τα λεφτά που πήρε, νομίζω. Μπράβο του το παιδί, διότι αν δεν ήταν και ποδοσφαιριστής, δύσκολα θα έβγαζε και μεροκάματο. Είναι ένας πολύ μέτριος ποδοσφαιριστής, ακόμη και γι' αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα της πλάκας. Έτσι είναι η άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος. Ας πω. Δεν είναι άδικο, και απλώς εγώ ρώτησα γιατί δεν ήμουν σίγουρος και λέω πάλι πετύχαμε, λέω Παπαντήλικη. Καλά, δεν παίζει ρόλο αυτό. Εντάξει, δηλαδή και άμα είναι Αριανός, τι σχέση έχει. Στην άκρη είναι τώρα. Καλώς δεν το πει. Ναι. Απλώς ελπίζω να έχουν τελειώσει αυτά και να μην σταματήσουν. Δηλαδή, αυτή είναι καλή ασθένεια που μου δίνεις. Αυτά τελειώνουν. Από μικρός ήμουνα, τα πάω γκάρι και ηρεκτή. Αυτά δεν τα τελειώνουν οι παίκτες. Ο παίκτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά τα τελειώνουν οι φίλαθλοι. Όταν εσύ και εγώ δεν θα μας νοιάζει αν ο Ιξ Γιαννιώτας ή ο Ιξ Μπρούνο Γκάμα ή ο Ιξ Οικονομόπουλος, ας πούμε ένα παλιό μου λέει ότι είμαι Αριανός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει στο χορτάρι, φίλε. 11, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον Τάσο Πισόβι και ο Τάσο συμφωνεί. 11, μπορεί να είναι και 11 παοξίδες εκτός γηπέδου να φωνάζουν ΠΑΟΚ και να μου δώσουν το πρωτάθλημα. Δεν θα πανηγυρίσω. Εννοείται, εννοείται. Και τότε, αν είναι Άρης, ο Γιαννιώτας ή ΑΕΚ, το ξέρει ο ίδιος και οι 3-4 κολλητοί του. Μια αίσθηση, Ζάχο. Καλά, εσύ κανένα αίσθηση. Εγώ θα πανηγυρίσω. Και μέσα στον ΠΑΟΚ, στις αρχές του Σαββίδη υπήρχαν. Κάποιοι τέλος πάντων που είχαν κέρδη απόστα, οι οποίοι δεν ήταν για τόσο σπρώμαυροί. Ναι, εγώ δεν λέω για παίκτες μόνο, λέω, λέω και για διοικούντες. Ο Θάνος για παίκτες λέει. Νομίζω όλη η οικογένεια μιας ομάδος παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν μπαίνει μες στο Χαριλάο και μυρίζει Άρης ή αν μπαίνει μες στην Τούμπα και μυρίζει Πάο. Από τα γραφεία μέχρι και κάτω το φροντιστή. Συμφωνώ. Έτσι λέω εγώ. Παίζει ρόλο όταν μιλάμε για παίκτες η ικανότητα. Αν έχει ικανότητα, δηλαδή να προτιμήσω τον Γιαννιώτα που για μένα είναι μετριότητα επειδή είναι Άρης ή τον Μπρούνο Γκάμα που δεν είναι Άρης αλλά είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Σε αυτή την περίπτωση αυτό έτσι σίγουρα θα δεις την ποιότητα. Τότε, δεν το συζητάμε. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Καλό είναι, έχεις αλλά δίκιο. Αλλά διοικητικά θα προτιμούσα να σου πω εγώ τώρα κάτι. Έναν επιχειρηματία. Ή έναν παράγοντα ο οποίος θα ήταν δηλωμένος Αριανός και θα ήταν το παδικό κίνημα ή το Γιάννη Κόντι που είχες. Όχι, εγώ θα προτιμήσω ένα που θα έχει λεφτά και δεν με ενδιαφέρει. Άλλο λέω, δεν μιλάω για πρόεδρο, ναι. Για παράγοντα λέω. Ναι. Σε κέρι απόστα, ας πούμε. Έναν ας πούμε πρόεδρο... εκπρόσωπο τύπου, ρε παιδί μου. Σίγουρα παίζει καλά, ρόλο. Τώρα εγώ που έχουμε τώρα είναι ΠΑΟΚ αυτό δηλωμένος. Είναι ποιος? Ο τεχνικός διευθυντής που έχουμε. Ο τεχνικός διευθυντής που έχουμε. Χρόνια στο Ζάκος. Άλλη ομάδα είναι. Και δεν είναι κακό. Εντάξει, είναι. Άλλη ομάδα είναι, δεν είναι ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Εγώ έτσι άκουσα. Όχι, όχι. Δεν λες για το Διαμαντόπουλο. Ναι. Άλλη ομάδα είναι, όχι. Κάνεις λάθος. Α. Δεν είναι ΠΑΟΚ, όχι. Δεν είναι κακό. Μπορεί. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Θέλω. Ναι, καλά. Είσαι ευχαριστημένος από τις επιλογές του Διαμαντόπουλου. Φέραμε 15 παίκτες. Ναι, ναι. Οι 12 είναι πολύ καλοί. Να μην πω πάρα πολύ καλοί και φανώ τέτοιο. Είναι για το επίπεδο της Ελλάδος ό,τι πρέπει και παραπάνω. Είσαι ευχαριστημένος. Πειράζει άμα είναι Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Όχι, 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 όχι. Απλώς ελπίζω να μην έχουμε λέω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Το Παδηλίκη. Ναι, δεν είναι κακό. Είναι άλλη ομάδα, δεν είναι Άρης. Δεν είναι κακό. Και κάτι λεπτό να πω στον Τάσο. Δεν μας είπε από φέτος. Δεν μας είπε με την ψυσαριά τι γίνεται. Γιατί πέρυσι αυτή η ψυσαριά δεν έγινε. Νωρίς είναι Ρεθάνο. Γιατί. Κάτι έλεγα να πάρουμε το πρωτάθλημα που το πήραμε. Αγωνιστικά το πήραμε. Το πήρα, δεν πειράζει. Στο δικαστήριο το χάσαμε. Κοίταξε το Ρεζάκο. Η ιστορία έγραψε. Η ιστορία έγραψε πρωταθλήτρια Ελλάδος 2017-18 η ΑΕΚ.
ΑΕΧ. ΑΕΧ Αθηνών. ΑΕΧ Αθηνών. ΑΕΧ 2014. ΑΕΧ. Δεν υπάρχει. Χάρτινη, γυάλινη, πλαστική. Αυτό έγραψε ιστορία. Κανείς δεν το θυμάται. Αυτό μετράει. Αλλά στη συνείδησή μας, κανείς δεν μπορεί να μας απαγορεύσει και αγωνιστικά. Και αγωνιστικά ηθικά. Γιατί 71 βαθμούς πήραμε στο γήπεδο, κανείς δεν το κάνει αυτό. Με ένα μάτς λιγότερο. Και εμείς το πρώτο πρωτάθλημα, δεν το καλό για την καζούρα. Και εμείς είμαστε το πρώτο πρωτάθλημα και εμείς το πήραμε. Το πρώτο, το 79-80. Εντάξει, τώρα μιλάμε λίγο για λίγο πιο φρέσκα να πούμε πράγματα. Λίγο πιο φρέσκα πράγματα, έτσι. Γιατί να θυμηθούμε το περσινό, έτσι. Είναι κλοπή όμως. Εντάξει, 71 βαθμούς λοιπόν ο ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ένα και το άλλο. Αυτό βαστάω εγώ. Για μένα ο ΠΑΟΚ ηθικά είναι ταμπλούχος, γιατί πήρε το δεύτερο συνεχόμενο. Δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, έτσι. Αλλά η ιστορία μετά 20 χρόνια τα παιδιά μας θα βλέπουν 17-18 πρωταθλήτρια η ΑΕΧ του Γατούλη. Να σε καλά, Θάνο. Θάνο. Έγινε. Αλλά είναι νωρίς για την πισταριά. Λίγο προς το Μάρτιο-Απρίλιο ξανακάνουμε την ερώτηση. Εδώ ετοιμάζεται. Να την κάνουμε πλατεία στο τέλος. Να έχει πολύ κόσμο. Όχι, όχι. Εδώ δύο-τρεις φίλοι μου στείλαν και το ετοιμάζω το Ράσο. Άστο να λέει. Ο Παπατρέγιας. Ράσο το ετοιμάζω. Θα την κάνουμε, Θάνο, στα 21 στρέμματα που θα εκμεταλλευτούμε και θα αξιοποιήσουμε και θα κάνουμε στολίδι στην πόλη. Να σε καλά, Θάνο. Καλό βράδυ. Εκεί στην περιοχή σου, στην γειτονιά. Σου, κόσμημα θα σε κάνω. Κόσμημα. Έλα, φίλε. Σήκω στο Ζάχο, εγώ έκανα βλακεία. Λίγο σήκω. Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μην το κλείνει. Εκεί καλά είσαι. Έλα, φίλε, έλα, γιατί έχουμε λίγο ζέστη εδώ μέσα στο. Είναι χώτη ατμόσφαιρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Με τον ταμπλούχο θέλω να μιλήσω. Με τον ταμπλούχο πάση Ελλάδος. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε, για να ξέρω ποιο μιλάω. Εγώ είμαι ΑΕΧ Χαράς. ΑΕΧ Χαράς. ΑΕΧ Χαράς είμαι εγώ. Ναι. ΑΕΧ Χαράς. ΑΕΧ Χαράς. Ναι, για πες. Έλα. Πάσο. Έλα, ΑΕΧ Χαράς. Έλα, όσες ομάδες έρχονται στην Τούμπα, fair play σας κάνουν. Τι γίνεται να πούμε. Τι εννοείς. Από το 46 η Μπενφίκα σας έκανε fair play. Από το 7 οι άλλοι παίζαν τσούκου τσούκου πάσα πάσα να πούμε. Δεν μπορούσατε να κουμπίσετε μπάλα. Εσύ πάντως ήρθες και έφαγες ένα γκολ, το μετρήσανε. Και μπήκες μέσα γιατί είσαι τρομοκρατημένος. Δεν μου λες στο 1-0. Στο 1-0 τώρα. Κάκου λίγο, ρε. Στο 1-0 την Κυριακή. Στο 1-0 την Κυριακή. Δεν με απαντάς. Δεν με απαντάς. Στο 1-0 την Κυριακή, άμα κάνει κανένα ο προπολιβόλο, ο Ζαμπά που θα σκοράρει, θα φύγετε στα αποδυτήρια. Έτσι το σήμα, ξέρω εγώ. Έτσι όπως έκανε ο Μήτρογλου, ρε παιδί μου. Θυμάσαι πως έκανε ο Μήτρογλου. Μήπως τρομοκρατηθείτε και φύγετε. Δεν θα φύγουμε. Όχι, θα φωνάξουμε τον Κομίνη να το ακυρώσει. Άρα μπράβο. Άρα μπράβο. Άρα μπράβο. Τίγρη έχω. Τίγρη έχω, ρε. Εντάξει, φίλε. Θα μάθετε πώς θα παίρνετε πρωτάθλημα με τίγρη, ρε. Όχι, φίλε. Τέτοια πρωταθλήματα να τα χαίρεσαι. Ναι, τα σωτή, όχι τέτοια πρωταθλήματα. Αυτά τα πρωταθλήματα τα παίρνουν αυτό που έκραζες τώρα. 10 χρόνια για το γάβρο που σου έκλεψε ένα τέτοιο. Άκου λίγο, φίλε. Αν θες να μιλήσουμε τώρα χωρίς καζούρα, αν θες να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Τέτοια πρωταθλήματα, όπως το πήρες πέρσι το χάρτινο που το λέμε εμείς, έκραζες τον γάβρο 10 χρόνια γιατί σου κλέψε ένα. Το έχεις νιώσει στο πετσί σου πώς είναι. Κάνε καζούρα τώρα, πάμε παρακάτω. Άκου Τάσο. Στο κύπελο. Συγγνώμη, στο κλέψε ο γάβρος ή δεν στο κλέψε. Ο γάβρος μου εσένα το έκλεψε το πρωτάθλημα ή όχι. Εσένα όμως δεν κατάλαβες ότι σου το έκλεψε ο γάβρος. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Πότε θα το καταλάβετε αυτό. Τι αν μου δεν λες. Το καταλάβετε δεν θα πάρετε πρωτάθλημα ξανά. Φίλε, το τι θα κάνουμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Ότι εντάξει. Το κακό Τάσο το έκανε και ο γάβρος. Ναι. Εγώ, τι είναι, ρε, Τάσο, εγώ καταλαβαίνω ποιος πήρε το πρωτάθλημα και ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι ο γάβρος έγραφε. Ρε φίλε, ο γάβρος έδινε. Μέσα, μπορεί να είχε δίκιο, εγώ δεν σου λέω ότι αγανάκτησε. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα πρέπει να υποστείς και κάποιες συνέπειες. Η ΑΕΚ δηλαδή τι έκανε. Ωραία. Έκανε καμιά ένσταση. Να πάμε λίγο στο πιο μπροστά. Να μην πάμε στην είσοδο του. Όχι, πίσω, στάσου λίγο, να μιλάμε και ίδιο. Να πάμε λίγο πριν την είσοδο του Σαββίδη, τι έγινε. Ναι. Υπάρχει ένα γκολ που το οποίο κατακυρώνει ο διαιτητής και ο υπόπτης, φεύγουν σέντρα και μετά 7 λεπτά το ακυρώνουν. Πού έχει ξαναγίνει αυτό, ρε φίλε. Τάσο. Συγγνώμη λίγο. Άσε τον Ολυμπιακό. Άσε τον Ολυμπιακό που το έχασα το μάτσο. Άσε τον Ολυμπιακό. Το έχασα το μάτσο. Γιατί άστο ρε Τάσο, δηλαδή τι είναι άλλο πρωτάθλημα. Ρε καρτάσι μου καλό, φτάσαμε στο μάτσο. Πάω ΚΑΕΚ. Κάνω το 1-0 στο 88, 87, 89 πότε έγινε. Έτσι. Ναι, δείχνει ο διαιτητής σέντρα. Δείχνει ο διαιτητής. Να τα πούμε όλα. Δείχνει ο διαιτητής σέντρα. Δείχνει ο υπόπτης έντρα. Ναι. Πες μου, πότε ξανά έγινε αυτό στην Ελλάδα να ακυρώσουν τέτοιο γκολ.
Τι λες ρε Τάσο, μπάλα δεν βλέπουμε, Ευρώπη δεν βλέπουμε, δεν έχουν ακύρωση την γκολ μετά από 3 και 4 λεπτά. Πες μου στην Ελλάδα ένα γκολ που διαιτητής και επόπτης δείξαν σέντρα και το ακύρωσε μετά 7 λεπτά. Πες μου. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Ένα πες μου, αδερφέ μου, καλέ. Άμα δεν θυμάσαι δεν πειράζει, αλλά πες μου ένα αν θυμάσαι. Όχι αν δεν θυμάμαι, Τάσο, άκου να δεις. Άμα έμπαινε ο Μαρινάκης μέσα, τι θα λέγατε σήμερα? Ο Μαρινάκης προχθές ήταν κάτω, ενώ έχει απαγόρευση εισόδου. Και κάνατε ολόκληρο ιστορία να δεν πρέπει να δηλαδή, κάνουμε. Άμα έμπαινε με καμιά κουμπούρα μέσα, τι θα λέγατε? Γιατί ο δικός δεν έχει μπει με κουμπούρια, ο Γατούλης. Όχι, δεν έχει. Όχι, σου στείλω φωτογραφίες, πες μου. Τάσο, την ώρα του το αγώνα δεν έχει μπει, μην με μπερδεύεστε. Γιατί εσύ... Αυτό έγινε όταν τέλειωσε το μάτς στο Member Club. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν μου λες, όταν μπήκε ο Σαββίδης, η δική σας ήταν το κουμπούρι. Τάσο, η δική τι είστε, η ροποκοπήστε και βλέπετε με λέιζερ. Τάσο, εγώ θα δεχτώ ότι κανένας παίχτης της ΑΕΚ δεν τρομοκρατήθηκε. Εσύ θα δεχτείς ότι κάποιες οικογένειες παιχτών με αυτήν την εικόνα που βλέπαν μπορεί να ανησύγησαν. Δεν θα έφτανε αυτή η εικόνα στις οικογένειες των παιχτών που δίκιο έχουν να ανησυχούνε. Άσε με να ολοκληρώσω, ρε. Άσε με να ολοκληρώσω. Δεν θα φτάναμε λοιπόν σε αυτή την εικόνα ποτέ να ανησυχήσουν οι οποιαδήποτε οικογένειες αν κατακύρωνε τον γκολ το κανονικό ο Κομίτης με τον Ποντίκη. Και αυτό που λέει η UEFA, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακόμα και offside να υπάρχει, που δεν υπάρχει offside κατά την άποψη της UEFA, κατοκυρώνεται τον γκολ. Τελείωσε. Εφόσον το έδειξε σέντρα, είναι γκολ. Τελειώσαμε. Κατάλαβες, φίλε μου, καλέ. Αυτό. Και όσο για, άμα θέλεις να μιλήσουμε και για Καζούριτσα, εγώ τη ρετσινιά της γάμα εθνικής να παίξουμε παναξιακούς και ραφίνες, τρίγλιας κτλ. Δεν την έχω. Για να γλιτώσω τα χρέη. Τα χρέη μου εγώ το πρωτογενές κεφάλαιο πήγα το πλήρωσα. Κατάλαβες, φίλε μου. Πάμε παρακάτω. Αν έχεις να πεις κάτι. Έλα. Έκλεισε. Η έκκληση η λιποθύμηση. Οι δύο που μαλώνεται για το πρωτάθλημα. Φέτος θα σας καλάσω τη μανέστα. Έχει τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε λοιπόν. Άρα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά για κανένα τεταρτάκι ακόμη το 2310-287-38 θα είναι δικό σας. 69-45-287-38. Καλό στο 003, ρε. Κανα χρόνο έχεις να εμφανιστείς. Τα έλεγα πέρσι. Τα έλεγα 003. Τα έλεγα στο μυφάκι θα είσαι. Δεν με άκουγες. Τέσσερα μηνύματα, έστειλε τι λέει. Αυτός μπορεί να στείλει καμία 28. Πολύ μπάλο Ολυμπιακός φέτος. Ναι, τέσσερα φίλοι Ολυμπιακός απογοήτευση. Τον έπαιξα κι άσο, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν έχουν μπει βέβαια ούτε ο Νάτσχο ούτε ο άλλος ακόμη. Ο Νάτσχο είναι πίσω φυσική κατάσταση. Ο Νάτσχο σκόραρε κιόλα. Εντάξει, άστο, είναι πολύ. Αλλά πολύ λαϊκή στην ΕΠΑΣ και φυλάς το σήμα. Έχει παίξει ο Νάτσχο. Πεχτάρα. Ήταν. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ήταν. Πριν τρία χρόνια. 28-29 είναι. Πριν τρία χρόνια που τον είδα στον ΠΑΟΚ, 6 μήνες, ήταν παιχτάρα. Έκτοτε δεν με ενδιαφέρει που έπαιξε. Δεν ξέρω. Δεν είναι μεγάλο νομίζω ο Νάτσχο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά μόνο που είναι Ισραηλινό φτάνει. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, επανέλθαμε μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντα στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μερμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Για 10 λεπτά ακόμη οι γραμμές στη διάθεσή σας στο 2310-287-38, 69-45-287-38. Πάμε στο φίλο. Τα μηνύματα λοιπόν διαβάσουμε. Ο 003 τελειώσατε λέει από 4 σε μια εβδομάδα από τώρα. Ολυμπιακός δυνάμεις Μαρινάκης, πολύ μπάλα Ολυμπιακός φέτος. Στις 30 θα πέσει η πρώτη τεσσάρα και 7 Οκτώβρη η δεύτερη. Εντάξει, Καρπαζιά και η Φάπα πήγε σύννεφο πέρσι, δεν μ' άκουσες. Για το Μυραλάς δεν μ' άκουσες που σε είπε ότι θα φύγει νύχτα. Για να δούμε. Για το Europa League σου είπα θα παίξει ο Εφάκη αυτό που κράζει, δεν μ' άκουσες. Το πρωτάθλημα σου είπα ότι θα το χάσει, δεν μ' άκουσες. Τι άλλο να σε κάνω, ρε φίλε, δεν είμαι χορτάρεας. 003, τι να κάνουμε. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Χρυσέλα. Βαγγέλη, με καλέσετε. Γεια σου, Βαγγέλη. Δόξα τω Θεώ. Γεια σου, Βαγγέλη. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Τάσο. Τι εννοείς? Αυτό που έκανε ο Κομίνης δεν είναι ότι ακύρωσε ή κατακύρωσε το γκολ. Από τη στιγμή που σφύριξε το γκολ μέχρι τελικά να το ακυρώσει, περάσανε 7 λεπτά από το 89 και πήγε στο 96. Αυτό λέω. Ναι, ο κόσμος. Λέει ο άλλος, μου βάλεις και εμένα γκολ παράδειγμα με offside, ας πούμε, σου βάλα και εγώ γκολ, ξέρω, και στο ακύρωσε. Ρε φίλε, να το ακύρωνε, ξέρω εγώ κατευθείαν. Περάσανε 7 λεπτά. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ξέρεις τι είναι 7 λεπτά. Προχθές στην Κρήτη, αυτός ο επόπτης ο τύπος, ακύρωσε 2 offside στον ΠΑΟ.
αλλά στον ΠΑΟΚ έχει περάσει ο Αλεξέας. Όλοι εσείς. Ο Αλεξέας. Όχι ο Αλεξέας. Ο Αλεξέας, δε φίλε. Όχι, στην Κρήτη είπα συγγνώμη, στον Πανιόνιο. Συγγνώμη, στον Πανιόνιο. Τον γκολ από ακύρωσε ο Καμπούρης. Ο Καμπούρης, ο Καμπούρης. Ναι. Λοιπόν, έδωσε δύο offside. Ένα offside πριν πει τον γκολ. Το γκολ του Καντουρί το 0-1. Και μετά στον γκολ που έβαλε ακόμα το αποακύρωσε. Παραπέφτηκε, δηλαδή γράφει ο παρατηρητής ότι παραπέφτηκε το ακύρωση στον γκολ του ΑΚΠΟΠ. Μα δεν είναι μόνο το γκολ του ΑΚΠΟΠ, είναι και άλλο offside του Πρίγιοβιτς. Του Πρίγιοβιτς, στο πρώτο ημίχρονο. Όχι στο πρώτο ημίχρονο, στο ίδιο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κόψει του Πρίγιοβιτς, δε φίλε. Τώρα μην μιλάς στο ίδιο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κόψει το offside του Πρίγιοβιτς, που δεν είναι. Θυμήσου το καλά. Έχω την εντύπωση ότι είναι στο ίδιο ημίχρονο. Δεν πάντων, είναι στο ίδιο ημίχρονο. Αλλά δεν είναι, δεν είναι ένα offside όμως. Δηλαδή μάλλον το goal, επειδή μπήκε η μπάλα goal, ακύρωσε το goal. Έχει κάνει και λάθος ο επόπτης. Και πιο παλιά. Εντάξει. Τώρα ο Περέιρα είναι τόσο χαρούμενος για τη διαιτησία. Μα το θέμα δεν είναι ότι... Τρεις διαιτησίες έχουν παραπευθεί σε αγώνες του ΠΑΟΚ. Συνεχόμενους αγώνες στο πρωτάθλημα. Αλλά έχουμε και την Ευρώπη, εδώ είναι τρελαίνες. Μάτιτς, ο άλλος ο τύπος ο Γερμανός, ο Μπριχ, με το παραμικρό σφύριο, και έχουμε τώρα και τον άλλον, εφές τον Μαγέκο. Αλλά τελικά από ό,τι φάνηκε η UEFA βάζει αυτούς τους τύπους, τους επώνυμους ας πούμε και τους έμπειρους. Κάτι είπα στο, όχι, στην πρώτη ώρα. Όχι για να χάρουμε εμείς. Γιατί καμιά φορά χαίρες, λες, α, έβαλε το μαχαίο, ξέρω εγώ, έμπειρους, ναι, ξέρω εγώ, χαίρες. Αλλά τελικά είναι για να, προστατεύσουν τους τύπους. Ναι. Τι να σου πω. Ξέχασε και το μάτς με την Τρίπολη που έπρεπε να παίζει με 9 η Τρίπολη από το πρώτο ημίχρονο. Ναι, αυτό λέω. Με Κορακάκι δεύτερη κίτρινη κάρτα, με Ιγκλέσεις που πατάει τον Ουάρντα και πέναλτι που δεν είναι στον Ουάρντα. Άσο τρεις διαιτησίες στην Ελλάδα, παραπέφτηκαν και οι τρεις. Ναι, και είδαμε την ΑΕΚ τι πέναλτι πήρε, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ πραγματικά καμιά φορά λέει είχε λάσει, κλέζει. Τι να γίνει, φταίει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ όμως, φίλε. Να τα λέμε όλα, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνεις στο πρωτάθλημα και να ξέρεις ότι θα παίζει ο Κομίνης. Δεν κατεβαίνεις. Ρετάσο. Ναι, τι ρετάσο. Ο Κομίνης, ρε φίλε, επίδειξε δύναμη, σε κάνει ποιος ο Γατουλής. Έχεις, ναι, έχεις δώσει ένα κάρο να πούμε για να πάρεις να γκρεμίσεις την παράγκα την πρασινοκοκκινοκίτρινη. Βάζεις Αριανό το γραμμένο στην ΕΠΟ. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και βάζω τον Κομίνη να σφυρίξει που σου έχει κλέψει το πρωτάθλημα. Πλάκα μου κάνουμε, το κάνουμε τώρα, μην τρελαθούμε μωρέ. Τάσο, συμφωνώ με αυτά που λες. Το ανέρευσε, δηλαδή. Για μένα που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό μέσο πρωτάθλημα. Ναι, γιατί ψήφισαμε υπέρ του Παναθηναϊκού να μην πέσει. Δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ δεν ψήφισε το να μην πέσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά που γίνανε. Ναι, να μιλήσουμε όμως και για το ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν φταίνει μόνο οι άλλοι. Και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έχει ευθύνες. Τάσο, είναι μια συζήτηση η οποία περιλαμβάνει και το πολιτικό κομμάτι, οπότε τα αφήνουμε, ναι, εντάξει, λίγο αυτό. Συμφωνώ σε αυτό, φίλε. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε παρακαλώ, φίλε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γράψανε οι ΑΕΚτζίδες ένα επέσχυτο πανό, το οποίο ας πούμε είναι τόσο προσβλητικό, ας πούμε, και δεν τρέχει τίποτα. Μένα αυτό είναι που με τρελαίνει. Είναι τέτοια προσβολή. Δηλαδή... Ποιο πανό, φίλε, για πες λίγο. Το πανό που γράψανε στον αγώνα με τον Πανιόνιο. Τι έγραφε το πανό στον Πανιόνιο. Ποιος είναι ο Ζάχος. Αν θες απαντάς. Δεν το ξέρω. Ρε φίλε, τι να απαντήσω. Άμα δεν το έχεις δει εσύ να πούμε τι να σου πω εγώ. Πες, εγώ και δεν το βρήκα καθόλου. Μπορεί να μην το είδε. Πες το. Όχι, όχι, το είδα. Εγώ δεν το βρήκα καθόλου προσβλητικό. Γιατί, τι είναι. Ποιο είναι το προσβλητικό. Ότι τα παίρνει ο ιστορικός από το... Από το βορρά ή από το νότο. Ναι, γιατί. Πού το κάνεις τώρα. Καθόλου πλάκα δεν σου κάνω. Δεν είναι προσβολή αυτό. Όχι, δεν είναι. Γιατί είναι προσβολή. Δεν είναι προσβολή τι αυτό. Τι δεν είναι. Τώρα σε είπα. Ο Πανιόνιος και... Ο Πανιόνιος, ρε φίλε, είχε τα διπλάσια χρέη του Άρη και δεν έπεσε. Και ο Άρης έπεσε. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή. Για πες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο. Ποιος είναι ο Πανιόνιος, με ποιες πλάτες έμενε στην Α Εθνική. Για πες μας. Ποιες έμενε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι είπε το πάνω. Ο Πανιόνιος, να σε θυμίσω, ότι ναι, όταν ήταν να βγει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, ναι, και η ΑΕΚ, ναι, στήθηκε και έκατε στην ΑΕΚ
και κέρδισε η ΑΕΚ για να μην βγει ο ΠΑΟΚ. Ο Πανιώνιος στήθηκε στην ΑΕΚ να μην βγει ο ΠΑΟΚ. Να κερδίσει η ΑΕΚ για να μην βγει ο ΠΑΟΚ. Πότε έγινε. Δύο χρονιές έχει γίνει αυτό. Πριν δύο χρόνια. Όχι πριν δύο χρόνια. Τέλος πάντων. Έγινε δύο χρονιές. Ήταν... Πριν πέσει κατηγορία. Από του μεγαλοφιλέτε του δημοσίου δεν είσαι μέσα. Εντάξει, είναι ο Ηρακλής. Μαζί με την ΑΕΚ. Νέα ΠΑΕ είναι. Δεν υπάρχει. Τρέξτε το λίγο, αδερφέ. Τρέξτε το γιατί έχει άλλη μία γραμμή και κλείνουμε σε λίγο. Δεν θέλω τίποτα. Άμα θέλετε τίποτα να πούμε, εντάξει, αυτά. Όχι, είσαι ωραίο, σα ακούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Τελευταίο, παιδιά, μην τηλεφωνείτε, να μην φάμε από τον. Ένα φίλε, καλησπέρα. Γεια σα, τελευταίο και τυχερό δηλαδή. Είσαι ο κύριο Κώστα. Τι γίνεται, Τάσο. Γεια σου, κύριε Κώστα. Ο κύριο Κώστα Ζάχο, ο Ζάχο ο Ντούλεγκ είναι, κύριε Κώστα. Είναι παλιό παράγοντα από την Κατερίνη του Πιερικού. Είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Είναι χάρτινο. Είναι ο παδό τη Χάρτινη, να ξέρει. Τα εγγονάκια του και αυτή είναι παουξάκια. Έτσι. Και τώρα θα με μαλώσει. Έλα και πέρα. Καταρχά, το έχω πει κατ' επανάληψη. Είμαι ο παδό του Πιερικού. Ναι. Είμαι απλώς υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ποτέ δεν, δεν έγινε και δεν υπήρξε ο παδός της ΑΕΚ. Ο παδός ποτέ της ΑΕΚ. Απλά υποστηρικτής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο παδός ήμουν του Ολύμπου Κατερίνης και όταν έγινε η συγχώνευση με τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε ο Πιερικός, έγινε ο παδός του Πιερικού. Κινητή κυκλοπαίδεια. Φαίνεται όχι μόνο σε ποδοσφαιρικές γνώσεις. Φαίνεται από την ηλικία σε του κινηματογράφου, σε ιστορία, για τα πάντα. Ο κύριος Κώστας είναι. Έγινε ο παδός του Πιερικού. Θα σου θυμίσω τώρα έναν αγώνα ακόμα. Το 1973, επί επταετίας, είχαμε βγάλει ένα νόμο. Ο ημιτελικός, εφόσον ο τελικός γίνεται στην Αθήνα, πάντοτε, ο ημιτελικός να γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, όποια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη έφτανε στον ημιτελικό, με οποιαδήποτε ομάδα θα γινόταν ο ημιτελικός στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν το 1973 την άνοιξη, ο Πιερικός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Είναι 0-0 το σκορ και στο 75 λεπτό επιτίθεται ο Καλαμπάκας, περνάει τον Ιωσιφίδη, την κόβει στον πέναλτι, την κάνει ο Μυτιλινέος το 1-0 υπέρ του Πιερικού. Καλαμπάκας που μετέπειτα πήγε στον Ηρακλή, έτσι, Καλαμπάκας, αυτό λες. Καλαμπάκας Παπαγιάννου, ήμουν διοίκηση εγώ, ήμουν διοίκηση, εμείς τους δώσαμε με 20 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια πήρε ο Παπαγιάννου και ο Καλαμπάκας. 25,5 εκατομμύρια το 79 στήγησε αυτή η μεταγραφή. Προχωράμε, κύριε Κώστα. Φεύγει ο Λάιτσμαν με τον Τζανακλίδη το διαιτητή. Και ο Τριφωνίδης διαιτητής, δύο από την Καβάλα παίζαν τότε αλφαεθνική. Φεύγει στη σέντρα ο Τσανακλίδης, φεύγει και ο Λάιτσμαν. Λίγο πριν φτάσει στο κέντρο, από τον πάγκο του ΠΑΟΚ πετάγεται ο Νίκος ο Γκολέμας, παλιά δόξα του ΠΑΟΚ, συμπαίκτης του Λάμπη του Κουρουκίδη. Λοιπόν, πιάνει από το λαιμό τον επόπτη με το ένα το χέρι και μετά άλλο του σηκώνει τη σημαία και τον κρατάει ακινητοποιημένο. Ακυρώνεται το κόλ. Ακυρώνεται. Συνεχίζεται το παιχνίδι στο αυτό που είναι καταγεγραμμένο που λέτε, κύριε Κώστα. Πού μπορούμε να το βρούμε, λέω. Πού μπορούμε να το βρούμε. Πιερικός, Πιερικός 1-0. Ακυρώνεται το κόλ. Στο 89 βάζει 2 μέτρα γκολ ο Σαράμπης γκολ. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ, πηγαίνει με τον Ολυμπιακό στον τελικό, χάνει. Αλλά σαν πρωταθλητής Ολυμπιακός έπαιξε στο πρωταθλητικό. Το είχε πάρει το προηγούμενο όμως ο ΠΑΟΚ, το 72. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο κυπελούχο, παίζει στο κυπελούχο και αντιμετωπίζει, μου φαίνεται, την επόμενη χρονιά την Μπαρτσελώνα. Από την μάτς το οποίο είδα. 1-0 και 6-0 εκεί. 1-0 και 5-1. 5-1 πόσο ήταν. 6 γκολ μπήκαν. Ναι, 5-1. Αυτά για την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, άρα εγώ άμα ψάξω στο αρχείο, γιατί σίγουρα θα υπάρχει στην ΕΡΤ, στην ΕΝΕΛ και τα λοιπά, θα βρω το μάτς ΠΑΟΚ Πιερικός να δω τη φάση που λες. Θα ψάξω. Δεν θα είναι καταγεγραμμένη η φάση. Ημιτελικός είναι, είπες.
δεν θα είναι, είναι ημιτελικός, αλλά η φάση δεν θα είναι καταγεγραμμένη. Γιατί ο Κούδας έπαιζε τότε. Κύριε θα πες τον έλεγα. Ο Κούδας έπαιζε τότε. Σας φάξανε, εντάξει, συνηθισμένοι. Θα βγάλω από εβδομάδα τον Γιώργο Κούδα στον αέρα, στην εκπομπή να μας το πει. Ρώτησε τον Γιώργο Κούδα τι έγινε το 73 με τον ημιτελικό. Θα πάρω τον Γιώργο τον Κούδα, θα το βγάλω. Του Πιερικού με τον ημιτελικό του Πιερικού. Θα σε πάρω τηλέφωνο γιατί το έχω και θα βγείτε να μιλήσετε μαζί με τον Γιώργο τον Κούδα. Βεβαίως και να ξέρεις γενικά πάλι, ναι, θα σου πω ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Το μικρό. Ναι. Και όταν μαλώνουν τα μπουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Πάντως άμα πέσει κανένα πυράγχας με καμιά συναγρίδα πάει συναγρίδα να ξέρεις. Το πυράγχας είναι πιο μικρό από τη συναγρίδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα παιδιά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου κύριε Κώστα. Αυτά που σου λέω Τάσο, ναι, δεν αμφισβητούνται. Το ποντέτς ανακλείβει τον διαιτητή, επειδή δούλευα εκείνο το καλοκαίρι 12 με 7 το πρωί, ότι ήταν 24 ώρες βάσεως. Επί ένα μήνα, Σάββατο Κυριακή, το ξυπνούσα 3 και 4 το πρωί. Επί 4 Σαββατοκύριακα τον βασάνισα. Γεια σου γιατί... κύριε Κώστα Γίγαντα. Να είσαι καλά. Καλά για... να περνάς, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Εγώ κύριε Κώστα σας πιστεύω, καταλαβαίνω. Σας έσφαξε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα, λογικό είναι. Ναι, δεν χρειάζομαι αποδείξεις να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πού πάμε τώρα εσύ, πού δεν λες να πάμε. Όπου γουστάρεις. Πάμε Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πιούμε, λοιπόν, να πάμε και πάμε. Στο Σκομπάρ. Πάμε Σκομπάρ γιατί αύριο δεν θα μπορείς να έρθεις εκείνη την ώρα. 8.30 ώρα παίζει ο Άρης. Γιατί να μην έρθω, μια χαρά μπορώ. Σωστά. Όχι, γιατί αν γίνει κανένα 0 και πανηγυρίσεις, δεν σε βλέπω. Θα γίνει το 1-0 και θα πανηγυρίσω, αν δεν με προστατεύσετε. Θα έρθω με κράνος, θα έρθω με πανοπλία, ξέρεις, από το κάστρο των υποτών στη Ρόδο. Δεν φτάνουμε. Θα είμαστε λίγοι εμείς και οι άλλοι δεν πολλοί. Δεν έχει βήτα όροφο. Έχει ό,τι θέλεις εκεί, αλλά δεν είσαι ο Spider-Man. Δεν λοιπόν, έχει γάμα υπόγειο. Τα πάντα έχει. Τα πάντα όλα έχει και ας σου δείξω τώρα και μία... Δεν έρχομαι φίλε. Ναι, λοιπόν, θα σου δείξω μάθα. Γιατί μου έστειλε ο Μπουγάτσας. Τώρα εμένα θα δείξω. Εσένα θα δείξω. 600 φορές έχουμε πάει. Όχι. Νέο μέλος τέτοιο. Νέο μέλος. Νέο μέλος του προσωπικού. Α, εντάξει. Τι εντάξει. Την είδα. Τι είδες. Πήγα την Κυριακή, έκανε το συμφώνι. Ρε. Ναι. Τι νομίζεις. Α, ναι. Εμόσον εγώ πήγα. Εγώ ψέματα δεν λέω. Το έκανε το συμφώνι. Αν το έκανα, λέει, ναι, αθάνατο. Τα χέρια σου πιάνουν. Αθάνατο. Αυτό είναι η αλήθεια. Αθάνατο. Είναι. Και είπε και να πάω να κάνω και το καζανάκι. Σε λίγο θα πάω να κάνεις και άλλα πράγματα. Θες για βοηθός. Είσαι. Τα χέρια σου πιάνουν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα πάλι μαζί, πάλι την ίδια ώρα, 10-12. Επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε, Δευτέρα και Παρασκευή, 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Ράδιο Μαρμίτα, δώσω 107,4 στον FM. Να πω ότι φυσικά ευχαριστήσουμε το Escobar Espresso Coffee Bar που είναι ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Αύριο στις 8.30 ώρα είναι το παιχνίδι του Άρη με τα Γιάννα. Θα υπάρχει όχι sold out, διπλό sold out. Και φυσικά να πούμε ότι μετά ακολουθεί. Τώρα μετά από εμάς. Ναι. Τα παιδιά, πώς λέγεται, Express. Express, Midnight Express. Πώς το είπες, εσύ τα ξέρεις, αυτά τα ξέρα. Midnight Express. Midnight Express, ναι. Στέφανο Σωτηρόπουλο και ο, αν θυμάμαι καλά από τον 103, Διονύσης Σκουρτόπουλος. Αν θυμάμαι καλά. Τον Νιόνιο το θυμάμαι. Και μια εθέρια ύπαρξη είδα εκεί πέρα. Ναι. Έξω. Καλά, δεν θυμάμαι πώς είναι δυνατόν να μπει εθέρια ύπαρξη στα στούντιο και να μην. Δεν θυμάμαι την κοπέλα. Πώς τη λένε. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχουμε να κάνουμε μια πρόβλεψη. Εγώ προβλέπω το αυριανό μάτς ΠΑΣ Γιάννενα Άρης να λήγει πρώτο σημείο το Χ, δεύτερο σημείο Άσος, τρίτο σημείο δεν βλέπω να υπάρχει διπλό. Ωραία. Και την Κυριακή, πρώτο Θεός, βλέπω τελικό σκορ 2-0 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Λοιπόν, και εγώ για να δώσω τις προβλέψεις μου, δίνω γκολ τον Παναθηναϊκό, Χ τον ΠΑΟΚ και διπλό τον Άρη. Αυτά. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος για άλλο ένα βράδυ εδώ στο Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλιν και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλό σου κου. Auf Wiedersehen.